Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Μου φαίνεται ότι πάντα μπαίνω σε αυτό το σημείο του κομματιού λόγω επιδίαγη του Μπερλέκη. Και είναι το στοιχείο μας. Χρόνια να πούμε. Σαν τα μπαρντούμπαρ. Ψυχιατρίο κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο της εβδομάδος. Παρασκευούλα σήμερα. Μπορεί να είναι και η τελευταία παρασκευούλα γενικότερα που έχουμε στην διάθεσή μας. Εντάξει, το περίπου είμαστε, έτσι πως πάντα πράγματα. 50 κρούσματα χθες, ημερήσια. Το χειρότερο όλων. Ναι. Που δεν έχει τονιστεί από κανέναν. Είναι ότι για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα είχε το ρεκόρ της. Ναι. Και δεν τον άνοιξαν τα σύνορα. Ναι. Αλλά στη Χαλκιδική δεν είχαν ξενοδοχείο. Ναι, αναφοράς. Ναι, 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 ναι. Ο σχεδιασμός, ας πούμε, υποτιθέμενος. Βασικά στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά είχαμε τόσο πολλά κρούσματα. Μαζεμένα. Τα οποία έξι αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, το ότι μπορεί να σημαίνει η διασπορά αυτών, ας πούμε, και το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να σας πανικοβάλουμε, αλλά κάντε ένα μπανάκι αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείτε. Γιατί. Σταύρο, με αυτά και με αυτά, δηλαδή. Παύλα, μπορεί. Είναι αργά, είναι αργά. Αλλά μ' αρέσει που. Θέλαν κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή τέτοια υποκρισία ξεκολλάτε. Δεν είναι θέμα υποκρισίας, είναι θέμα ανευθυνότητας όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, άκου λίγο. Η EPS, βασικά όχι ανευθυνότητας. Το παίρνω πίσω. Ανακαλώ. Δεν υιοθετώ. Είναι θέμα μη αντίληψης των πραγμάτων και είναι θέμα μη σχεδιασμού. Είναι θέμα πανικού. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με το πώς θα διαχειριστούμε τουριστικά την περίοδο αυτή είναι καθαρά θέμα πανικού, το οποίο πηγάζει από το ότι δεν έχουμε μία, ξεκάθαρα να τα πούμε όλα αυτά, έχουμε, τα πάντα έχουν κλείσει, δεν λειτουργεί τίποτα, παλεύουμε μήπως και τουριστικά κάτι αυτό, ελάτε όπως είστε, και αυτό το ελάτε όπως είστε θα οδηγήσει στο κλείστε όπως είστε πολύ σύντομα, γιατί δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, ούτε έλεγχη ούτε τίποτα, να το είπες και μόνος σου. Ξενοδοχεία αναφοράς, δεν υπάρχει σε ολόκληρη Χαλκιδική, ας πούμε. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για Ξερονήσι, δεν μιλάμε για την Ανάφη. Ναι, 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 ναι. Ναι. Είναι ένα δείγμα του πώς αντιμετωπίζει. Όχι, είναι δείγμα πώς αντιμετωπίζει τον Βορράς γενικότερα, λέγω. Εντάξει, όχι, δεν θα το πάω σε νότο και Βορρά. Δεν θα το πάω. Γιατί είναι Βορράς. Στον Νότο δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο θέμα. Και στον Νότο έχει κρούσματα και στον Νότο δεν υπάρχει. Ναι, ούτε ξενοδοχείο να φοράς υπάρχει. Εντάξει, οκ, okay, στην Ομόνια, ας πούμε, ένα. Στην Ομόνια, φίλε, να γίνει ο άνθρωπος. Στα παλιά τα χαυτία, έτσι, για να, όσους δεν γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, καθίσαμε μέσα τρεις μήνες για να ανοίξουμε τα σύνορα ένα μήνα, να ξανακλείσουμε μετά από τρεις μήνες. Αυτή είναι η ζωφέρη πραγματικότητα. Εύκολα, εύκολα. Κλείσαμε ξανά. Ναι, κλείσαμε. Τα σύνορα. Ναι. Κλείσανε, εντάξει, όχι, από Βουλγαρία έρχονται. Τα δικά μας εδώ. Ναι. Ο, Βουλγαρία έρχονται. Ναι, 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 ναι. Και ένα σέρβος πάει Βουλγαρία και μετά. Εντάξει, ναι, μπαίνει μέσα. Καλά. Δεν νομίζω. Ναι, θα δούμε πώς είναι η κατάσταση. Όλο αυτό το άγχος ήταν για να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται στην προκειμένη κατάσταση με τον τουρισμό. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τρομερές, ας πούμε, ούτως ή άλλως απώλειες σε όλα τα οικονομικά στρώματα. Θα έπρεπε στην παρούσα φάση, κατ' εμέ, ας πούμε, χωρίς να είμαι λοιμοξιολόγος, είμαι της Κερκίδας, χωρίς να είμαι ειδικός σχεδιασμού, να δοθούν κίνητρα στους Έλληνες πολίτες, ούτως ώστε να αυξηθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, δηλαδή τα 30 εκατομμύρια που μοιράστηκαν μέσω εργατικής εστίας και διαφόρων έτσι άλλων παροχών, δεν αρκούνε. Τη στιγμή που τα κανάλια πήραν 30 εκατομμύρια και 30 εκατομμύρια μοιράστηκαν, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου για να μπορέσει να τονώσει, ας πούμε, το εισόδημά του και να μπορεί να κάνει μια απόδραση, τέλος πάντων. Έλα, σε έβαλα και τους Life of Agony σήμερα. Οπότε καλό που σου κού να έχουμε αυτό που μπορούμε και βλέπουμε για το επόμενο. Ούτως ή άλλως κοιτάμε ξεχωριστά. Γιατί το λέω όλο αυτό, διότι χθες είχαμε 50 κρούσματα. Να μην ξεχνάμε ότι με 89 κρούσματα μόλις συνολικά κλείσανε σχολεία του συναυλίες. Με 120 κάτι έκλεισε η εστίαση.
Κατάλαβες, ας πούμε. Άρα, τι από όλα αυτά, ας πούμε, συμβαίνει, πού βρίσκεται ο κίνδυνος και πού δεν βρίσκεται. Και τώρα είμαστε, ας πούμε, χωρίς μάσκες, χωρίς τέτοια. Το πρωί αντιμετώπισε και ένα πολύ ωραίο σκηνικό στο λεωφορείο. Ήταν ένα τσακαλάκι που δεν φορούσε μάσκα, του έκανε παρατήρηση μια κυρία. Άρχισε τον πρόλογο του αιώνα, σαν να τον πιάσει ένα διάβαστο σχολείο. Τι είπε, δεν υπάρχει κορονοϊός. Τι είπε ο νόμος, λέει, εγώ λόγω επειδή το νόμο, κάτι τέτοια, ας πούμε, με άπτεστη, ας πούμε, γραμματική. Τι είπε ο πατέρας μου, είναι αστυνομικός και θα τον καλέσω τώρα. Τι είπε τις προάλλες αυτό, τέτοια. 1600 δικαιολογίες. Και βέβαια, στο δεν υπάρχει κορονοϊός, τσίμπησε μια θεία και λέει, όντως. Βέβαια, ναι, ναι, αλλά τι να κάνουμε. Εκεί που μας πέφτει. Ναι. Ωραία πράγματα συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Το σούπερ θέμα στο κανάλι του Προέδρου, Γιώργος Λιάγκας κάνει τα μπάνια του στη Μύκονο όλο μόναχος. Εξαιρετικό, το Open μας ενημερώνει. Είναι η εκπομπή ίδια μας. Καλό καλοκαίρι, ενημερώνοντας, βλέποντας το σκεμπέ του Γιώργου Λιάγκα. Ναι, τις δίπλες. Ναι. Ωραίος, μαζί του είμαστε. Μαζί του είμαστε και εμείς, γιατί και εμείς έτσι είμαστε, αλλά. Δεν μας βγάζουν. Δεν μας βγάζουν, φίλε. Ναι. Δεν μας βγάζουν. Ντροπή. Τον οποίον τον βάζουν να πληρώνει και όλα εδώ. Το δείχνει ότι έρχεται ένα εκεί να το λέει κάτι τέτοια. Είναι. Χθες βλέπαμε αυτή την παράνοια πάλι στο κανάλι του Προέδρου. Ήταν το πιο σουρεαλιστικό έχω δει στην τηλεόραση. Είχαν ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να τραγουδήσουν τη μελωδία και να βρει ο άλλος ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ναι. Και ήταν κανένα 20 λεπτό και κάνανε λα 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 λα. Και λες εδώ, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, πού είμαι, πού βρίσκομαι. Δηλαδή εξαιρετικό σε αυτή την ίδια εκπομπή μάλλον. Θα μπορούσαμε να πάμε και εμείς. Έκανε λα λα λα. Κάνανε πολύ, κοίταξε, αντιλήφθην ότι σίγουρα υπήρχε δάκτυλος Προέδρου, διότι σου λέει λα 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 λα, αυτό παραπέμπει Σαλονίκη. Τονίζουμε, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά της. Τα παθιασμένα φιλιά του σούπερ μόντελ Ιζαμπέλ Γκουλάρντ με τον ποδοσφαιριστή Κέβιν Τραπ στη Μύκονο. Ποιος είναι ο Κέβιν Τραπ? Τερματοφύλακας, τσάιν τραχτινά, αλλά είναι τερματοφύλακας, δεν είναι ποδοσφαιριστής, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, και αν τώρα... Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σιγά, τερματοφύλακα τη Άιντραχτ μπορεί να έρθει να παίξει και στην Ελλάδα. Τη Άιντραχτ είναι, τη Άιντραχτ μιλάνε. Ό,τι και να είναι. Είναι τερματοφύλακα. Ναι, δεν είναι και τόσο celebrity, ας πούμε. Είναι. Ποια Άιντραχτ? Λόγω επειδή Instagram και τέτοια. Η Φόρτ είναι μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω αν φέτος ήταν. Άιντραχτ τώρα, αλλά ρε παιδί μου, θα τον δει κανεί στον δρόμο και του πει: Ωχ, ρεσί ο Κέβιν Τραπ. Στη Μύκονο σίγουρα όχι. Ναι, γιατί εδώ. Στο Πορτελιό εδώ θα πούνε όλοι. Ναι, ο Τραπ. Σοπαρέ, δώσε μας κανένα σημείο. Λέω να άλλαξε, δεν είναι τόσο αυτόγραφο. Ναι, δώσε. Δώσε κανένα οβεράκι. Ένα οβεράκι, γκολ, κανένα κόρνερ, βγάλε αυτό. Αδερφέ, να παίξουμε καμιά κίτρινη όταν θα παίζεις. Ναι, κάνε καθυστέρηση. Όχι ψιστήρι, πότε θα φας κίτρινη να το παίξουμε. Κάπως έτσι. Το ζει. Ναι, γιατί όχι, εντάξει. Επεισόδια στο Σύνταγμα. Είδα μια πολύ ωραία συμπεριφορά αστυνομικών χθες κατά τη διάρκεια της πορείας. Ναι. Είδα ένα βιντεάκι. Με μηχανάκια να ορμάνε πάνω στον κόσμο. Αυτή είναι η κανονικότητα. Είναι το νομοσχέδιο για τις πορείες. Στο οποίο, ρε παιδί μου, ουσιαστικά απαγορεύει τις πορείες, διότι λέει πρέπει να ορίσεις έναν εκπρόσωπο. Για να ξέρουμε ποιο θα πάμε μέσα. Ναι. Όπως κάνουμε τους συνδέσμους. Ναι, αυτοφοράκια δηλαδή πορεών και αυτά πρέπει να παίρνεις άδειες, ιστορίες. Θα βρίσκουμε έναν 90χρονο. Όπως κάνουν τα μαγαζιά. Αυτοφοράκια, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα. Είδαμε, ας πούμε, μια διάθεση της αστυνομίας από την αρχή να προκαλέσει μια αναστάτωση. Αν και όταν τραβάτε βίντεο, ρε παιδιά, γιατί αναγκάστηκα να γυρίσω την οθόνη, μην γυρνάτε να πάρω το κινητό. Γιατί το βλέπω στον υπολογιστή ή και γύρισε την οθόνη. Ναι. Στα πλάγια το κινητό. Στα πλάγια το κινητό για να μπορεί να περνάει και μέσα στον. Δηλαδή, στραβολέμιασα μία με τον Μπάουκ προχθές. Στραβολέμιασα και μία με το βίντεο χθες. Δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Δεν θα τελειώσουμε με αυγενικό αυτή την εβδομάδα. Και ξεκινήσει μια κουβέντα ότι φτάνει με τις πορείες, ότι η αγορά δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή, πορείες είναι που φτάσανε την αγορά σε αυτή την κατάσταση της δυστυχίας. Σε μαδέρνη επιχειρηματολογία, όταν είναι να διχάσεις, είναι εύκολο. Ναι. Γιατί όντως θα υπάρχουν αυτοί που είναι κατά των πορεών. Ναι, εντάξει, οκ. Γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι
σημαντικότατες αλλαγές για τις κοινωνίες μας προήλθαν από πορείες. Ναι. Ναι. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί που είναι οι πολέμοι των μποριών είναι αυτοί που λένε ξυπνήστε. Ναι. Πότε θα κοιμόμαστε, πρέπει ναι. να ξεσηκωθούμε και αυτά. Πώς θα ξεσηκωθείς, ας πούμε, αν δεν το πράξεις. Ξεσηκωθώ, φίλε, και που κάθομαι στην μία γωνία του καναπέ, θα πάω στην άλλη γωνία του καναπέ. Κάπως έτσι. Ή όταν η πορεία δεν αφορά, ας πούμε, το δικό μας το ζήτημα. Διότι πορείες και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις γίνονται για κάθε είδους ζήτημα. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, τα ζητήματα, ας πούμε, ήθιστε να βγαίνουν, ας πούμε. Μια φορά είχαν ευρεάσει με πορεία. Ναι. Είχα κλείσει το δρόμο στην Αθήνα. Αυτοί που είχαν τα φρουτάκια. Αυτό σου λέω. Γυρίζει το μάτι μου, πραγματικά. Ο καθένας, όταν δεν τον αφορά το θέμα, είναι οργισμένος. Όχι, ρε φίλε, για όλα είμαι, αλλά όχι με αυτούς με τα φρουτάκια. Όχι. Διότι έχουμε δει πορείες, ας πούμε. Όχι οι μανάβηδες, να το ξεκαθαρίσουμε. Το φρουτάκι, ο κουλοχέρης. Πορεία έχει κάνει μέχρι και ο Τζίμερος. Με τον Ντούκα, ο οποίος λέει, ας πούμε, δεν πρέπει να κάνουμε πορείες και τέτοια. Ήταν πορείες όταν έλεγε παραιτηθείτε. Δικαίωμά του, βεβαίως. Είναι συνταγματικό, αναφέρεται δικαίωμα. Πορείες διαδηλώσεις, ας πούμε, γίνανε για το θέμα της Μακεδονίας. Και εκεί κλείσανε δρόμοι. Και εκεί, ας πούμε, υπέστη κάποιο κόστος η αγορά και τέτοια. Αλλά δεν μπορείς να πεις όχι. Είναι αναφέρεται δικαίωμα του κάθε πολίτη να διατρανώσει, ας πούμε, αυτό που αισθάνεται και το πιστεύω του, ας πούμε, με δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο. Έτσι είναι, Πατμάνιδη. Αλλά είναι μόνο στα όσα εμείς, ας πούμε, αντιλαμβανόμαστε ως δικά μας δικαιώματα. Των αλλωνών, ας πούμε, είναι. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Και έχουμε δει πολλά, ας πούμε, στα προκειμένα επεισόδια, ας πούμε, άνθρωπους να βγαίνουν μέσα από το περιστήλιο της Βουλής με κουκούλες, με τσάντες. Και χθες υπήρχε μια φωτογραφία. Ναι. Τύπου μαυροντημένου με τσαντούλα backpack πίσω που συνομιλούσε, ας πούμε, στο σασίμά τους και μετά τσουπ, έκανε την βολτούλα του μέσα. Είναι γνωστό. Εμείς συμμετείχαμε σε πολλές πορείες στην καριέρα μας. Εφηβικό και μεταφηβική, ναι. όπου μεταφηβική. Ενώ δεν ήταν να γίνουν επεισόδια, ξαφνικά γινόταν ένα μπάχαλο και λέγαμε τι έγινε. Ναι. Πρόσφατα, ας πούμε, και στο αθλητικό κομμάτι υπήρχε το θέμα του ΠΑΟΚ. Βγήκε κόσμος, 10.000 κόσμος στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί για κάτι το οποίο αισθανόταν ότι τον αδικεί. Έπρεπε να υπερασπίσει, θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο και άσκησε πίεση. Για να αντιληφθούμε, ας πούμε, για αυτούς που λένε ότι οι πορείες και το ένα και το άλλο δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Αν δεν έβγαιναν, ας πούμε, 10.000 κόσμο, δεν θα γινόταν. Το πράγμα θα περνούσε πιο μπάι. Είδαν ότι υπάρχει μια. Και έγινε μάλιστα και αστραπιαία. Δηλαδή, βγήκε απόφαση για να την επόμενη μέρα έχει τέτοιο. Φανταστείτε με το νέο νομοσχέδιο πόσοι άνθρωποι ενδεχομένως να κατηγορούνταν για επεισόδια, για το ένα, για το άλλο. Για να καταλάβει. Θα έπρεπε να πάτε να πάρετε άδεια για να κατεβείτε να πείτε, ας πούμε, δώστε μας πίσω τους βαθμούς. Και μετά θα πηγαίνανε. Ξέρω εγώ, αυτοί που κάνουν επεισόδια. Όχι η κανονική, η θεσμική. Ναι. Ωραία, και θα σας πληρώναν κιόλας. Δεν είναι, είναι τα πράγματα λίγο μυστήρια. Και αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται αυτό, διότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Εννοείται. Ο οποίος θα γεννήσει μεγάλες εντάσεις. Εντάσεις οι οποίες θα προκύψουν από την ανέχεια και τη φτώχεια που θα υπάρχει στην κοινωνία. Ξεκάθαρα. Ναι. Και καλό είναι, ας πούμε, κάποτε να μην κοιτάμε μόνο την δικιά μας. Γιατί από αυτό το πράγμα, ας πούμε, κοιτώντας μόνο το δικό μας, τα του οίκου μας, προκύπτει, ας πούμε, και η ανέχεια των υπολείπων, ας πούμε, η οποία θα φτάσει και στο κεφάλι μας. Έτσι, αυτό το μικρό εισαγωγικό. Βέβαια, βλέπουμε στην προκειμένη, μιας και πιάσαμε λίγο το πολιτικό, το κοινάλ. Το κοινάλ, το οποίο. Γιατί τους ξεφωνίζουν, δεν είχα δουλειά χθες και δεν μπορούσα. Λοιπόν, το κοινάλ τι. Ψήφισε τα πάντα, ας πούμε, στο νομοσχέδιο, πίεσε να αλλάξουν δύο άρθρα, το οποίο το ένα ήταν ότι δεν θα διώκεται ποινικά, θα έχει, όχι μάλλον δεν θα έχει την ποινική ευθύνη, θα έχει την αστική ευθύνη ο διοργανωτής της πορείας, κάτι τέτοια, ας πούμε, αλλά ακολούθησε κατά απόδοση την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, βεβαίως, ο οποίος, ας πούμε, 100%. Εναντιωνόταν προς το κόμμα της κυβερνώσεως παράταξης. Οπότε, ρε παιδί μου, το κοινάλ ουσιαστικά αποτελεί την ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, αυτό προκάλεσε. Σε αυτό το θέμα, σίγουρα. Ναι, και σε πολλά άλλα θέματα. Μιλάμε γι' αυτό. Ναι, όχι σε πολλά άλλα θέματα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση Καστανίδη Γεωργίου Παπανδρέου, οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ενώ η Φόβη Γεννηματά έθεσε θέμα κομματικής γραμμής, υπήρχαν και άλλοι αντιδρούντες, αλλά εν τέλει υπέκυψαν, ας πούμε, στην περιβόητη κομματική γραμμή. Αυτό το τρομερό μοτίβο που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, ό,τι αποφασίσει. Ναι. Με αποτέλεσμα σήμερα να συγκαλείται συμβούλιο και ενδεχομένως να έχουμε τη διαγραφή
του Γεωργίου Παπανδρέου. Διαγραφή τη Φόβου Γεννηματά θα έχουμε σύντομα. Ναι, εντάξει. Θα αναλάβει την προεδρία του Κινάλ ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Ναι. Ο Πανάτη. Να τη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πού να τα ξέρει αυτά, βέβαια. Λοιπόν, είμαστε στο στενά τη. Μέσα στο Πάσοκ μεγάλωσαμε. Και διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο ότι η κόρη του Γεννηματά θέλει να διαγράψει τον γιο του Παπανδρέου επειδή δεν ψήφισε το νομοσχέδιο του γιου του Μητσοτάκη. Ναι. Για να καταλάβετε ακριβώς, ας πούμε, το πώς υφίσταται η πολιτική στην ναι, χώρα μας. Τα τρία ονόματα που είπες, επειδή τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε προλάβει, μιλάμε τώρα, ξέφρασαν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που... Πόσο μάλλον ο Γεννηματάς. Ο Γεννηματάς ήταν top. Πόσο μάλλον ο Γεννηματάς, ο οποίος ήταν ό,τι μετά έχουμε... τη Μελίνα Μερκούρη ήταν το πιο... ο πολιτικός κοινής αποδοχής. Κοινής αποδοχής και ο Τρίτσης. Και ο Τρίτσης. Ο Τρίτσης πέθανε νωρίς. Πέθανε νωρίς, αλλά δηλαδή ας πούμε ο μεγάλος περίπατος ήταν. Ο Τρίτσης ξεκίνησα να μην γυμνάζομαι. Γιατί? Γιατί λέγανε ο Τρίτσης που κάνει τζόκινγκ και είναι πολύ αθλητικός και είναι πολύ το ένα και μια μέρα επί το ποίημα και λέω έτσι. Ναι. Και ο Γεννηματάς πέθανε πάρα πολύ νωρίς. Φαντάζομαι, ας πούμε, ότι το ανύπαρκτο σύστημα υγείας που έχουμε, το ΕΣΥ, είναι έργο Γιώργου Γεννηματά. Δηλαδή, ναι, προσπάθησε ο άνθρωπος. Ναι, αυτός το αίσθησε. Το αίσθησε. Ανύπαρκτο έγινε στη διάρκεια. Ναι, δεν ήθελε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να έχει αυτό το ΕΣΥ, ας πούμε, να έχει το κάθε σχεδόν σημείο της χώρας να έχει ένα σημείο αναφοράς υγειονομικού, ας πούμε, περιεχομένου. Το οποίο βέβαια τώρα πλέον δεν λειτουργεί κανένα ΕΣΥ. Anyway, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι τίθεται ζήτημα πολυδιοκτησίας κατ' εμέ. Νέας Δημοκρατίας και Κινάλ. Ναι. Δεν ξέρω μήπως πρέπει να επέμβει Μαρούπα, να πάει στο καφενείο της Βουλής, να πει άκουσα. Να δει. Άκουσα. Να δει. Κάνουν παρέα αυτοί, κάνουν πολύ παρέα αυτοί. Ναι. Στο Κινάλ θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας σύντομα. Ενδεχομένως, ας πούμε, γι' αυτό λες να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία το τέτοιο. Το νομοσχέδιο που δεν υποβιβάζεσαι όταν τίθεται θέμα πολυδιοκτησίας και αφαιρούνται βαθμοί. Θα τσαφαιρεθούν μείον 7%. Θα αφαιρεθεί ο πρόεδρος. Όχι, μείον 7% πάλι βγαίνει πρώτη, ρε παιδί μου. Δεν έχει ζήτημα. Ένα υποβιβασμό θα ήταν λίγο. Ή μείον 7 έδρες. Νομίζω πάλι έχει αυτοδυναμία και μείον 7 να φάει. Κάπου εκεί 158 είναι οι έδρες της Δημοκρατίας. Μετά ξέρεις ο καθένας, μετά θα πάει ο Στάξης ο Σαμαράς, θα τους ξαναρίξει. Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κωνστάτης είπες. Μπέδεψα δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Φαντάζεσαι, Κώστα Σαμαρά. Στη Βουλή. Ναι. Κακάλης. Για τον Πάο, ναι. Καμιά πει για τον Πάο, ναι, για τέτοια. Να διακόψει, ας πούμε, τις ομιλίες και να λέει αποτελέσματα. Στην καρδία. Μυθική μορφή, μυθική μορφή. Μου τον είχαν στο στούντιο την ώρα που τρώγαμε τα 7 την Μπροσβάκη και ήθελα να μπω από τηλέφωνο. Ήταν, λέει. Ναι. Για πες καμιά στιχομηθεία. Τι να πω, ρε. Μου έριχαν το τηλέφωνο όλη την ώρα από τα νεύρα μου. Δεν έκανα μετάδοση ποτέ. Ξέρεις ότι πήρα δύο κουτιά Παναντόλ σε 3 μέρες εκεί για να ρεμίσω. Σιγά βρε τώρα. Μπροσβάκη. Εντάξει, φιλικό προετοιμασία. Τα γουρέ έφαγα, ρε. 7 έφαγε. Εντάξει, μωρέ, πώς κάνεις έτσι. Ήσουν νέος τότε και τα αντιμετώπισες, ναι. Μας είχαν βάλει και να μείνουμε και σε ένα μοτέλ για ανταλικέριδες που είχε μόνο McDonald's και καζίνο δίπλα στην πέση του πουθενά έξω από τα Νόβελο. Τι άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος. Ναι, δεν χρειάζεται. Σε κάποια φάση ήταν βολικό, ναι. Ένα μοντέλ, ένα McDonald's και ένα καζίνο. Άνοιγε και ένα μοντέλο. Εντάξει, το μοντέλ νομίζω ότι μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες. Δεν είχε. Παιδιά, καλημέρα μας, λέει ο φίλος μας ο Μπιλ. Για να μην χάνω εκπομπή, ζήτησα από την εταιρεία Bluetooth ακουστικά για όσο εργάζομαι με τη δικαιολογία ότι ακούω motivation podcasts από ψυχίατρο στην Ελλάδα. Γιατί η ψυχική υγεία λέει είναι κάτι σημαντικό στη Σουηδία. Και ιδέες, θα του τα πάρουνε κιόλα. Του τα πάρουνε, ρε. Ναι, εννοείται, ρε παιδί μου. Τι σου λέει, εδώ ένα άνθρωπο αυτό έχει ευεξία, τέτοια, βοηθάει στην παραγωγικότητα. Γιατί ο Σουηδός ξέρει τι είναι. Και ουσιαστικά ακούει εμάς, ναι. Αλλά δεν παίρνουμε το μισθό του ψυχιάτρου. Ναι, δεν παίρνουμε καν μισθό Σουηδίας, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχουμε να στείλει ένα έβασμα. Ναι, όχι, το σουηδικό κράτος. Έχουμε διαφυγόντα κέρδη, διότι. Το σουηδικό κράτος να μας στείλει. Ναι, αυτό. Να μπούμε μέσω σύστημα. Πόσο κάνει και η επίσκεψη σε έναν ψυχιάτρο. Μια μέρα. Χαρά. Θα σου πω, είναι τουλάχιστον 250 ευρώ ναι. Κάνει εκεί. 250 επί 25 εκπομπές το μήνα. Εντάξει, επειδή είσαι εσύ, θα το ρίξουμε λίγο. Ναι. Πάμε στα 125. Επειδή είσαι εσύ ο απόγονος του Λοφ Πάλμερ. Ναι. Σουηδία, ρε φίλε. Σουηδία θα γίνουμε. Σουηδία θα γίνουμε. Κατά προτίμηση από το Έστερ Σουντ. Μακριάκια αγαπημένοι.
Τι τραβήξαμε. Ξέρεις ότι σε εκείνο το match, εντάξει, δεν το είδα. Ήμουν αμοργό, είχαμε live και πριν το live είχα πάρει λαπτοπάκι, δανείστηκα το λαπτοπάκι ενός φίλου για να το δω το ματσάκι, για να έχω άποψη και να ξεκινήσει το live, ας πούμε. Πάντα παίζουμε αμοργό πριν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλείεται και έρχονται κάτι Σαλονικής σουρωμένοι και πήρουν περισσότερο, οπότε γίνεται καταλάβες. Ο ΠΑΟΚ μας δίνει ψωμπάκι όταν αποκλείεται. Λοιπόν, και έχει φυσήξει τόσο δυνατά, φυσάει στην αμοργό ασύλληπτα και έχει ρίξει το λάπτοπ από το τραπέζι στο 0-0. Μετά δεν είδε το μάτς, λέω εντάξει τι μπορεί να συνέβει. Συγχάνουμε να αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Μάθαμε τα αποτελέσματα. Μυθικό αυτό. Φέτος όμως θα ησυχάζει, δεν θα έχεις τέτοια πράγματα. Τι λες, δε. Για να παίξω Ευρώπη. Θα παίξεις μωρέ, αλλά μέχρι να παίξεις τότε εκεί τον... Δίπλα είναι. Δίπλα. Δύο μέρες είναι. Σε 10 μέρες τελειώνει το πρωτάθλημα, 9. Ωραία. Μια εβδομάδα από διακοπές και μετά πίσω. Ξεκινάει η σεζόν, φίλε. Το πρωτάθλημα τελικά ξεκινάει όντως αρχές Σεπτέμβρη ή... 12 Σεπτέμβρη. Είμαστε σίγουροι. Πολύ... Για Ελλάδα πολύ... Οργανωμένο. Ναι, πολύ έγκυρο μου φαίνεται. Κι όμως. 12, μα είστε. Ξύλο και στη Σερβία. Όπου ο Πρωθυπουργός πήρε πίσω το lockdown. Σου λέει, δεν θέλετε, κάθιστε τώρα όλοι μαζί, να αρρωστήσουμε. Θέλατε μπάλα με κόσμο. Ναι, δεν θέλετε μπάλα, θέλετε το ένα, ο κόσμος αντιδράει στο lockdown. Θα τα δούμε σύντομα και σε μάλιστα αυτά. Να το... Δεν νομίζω. Ότι, εντάξει, αν ξύτουν τα κρούσματα, η μόνη τους λύση είναι να επιβάλλουν lockdown. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι η αγορά, αυτό που θα συμβεί είναι όσοι ψοφήσουν. Τέλος πάντων, αυτό ναι. θα γίνει. Ναι. Η ανοσία της αγέλης θα γίνει ξαφνικά. Η ανοσία της αγέλης, ας πούμε, και θα φταίνει πορείες, ας πούμε, για το ότι η αγορά δεν λειτουργεί. Επιπροσθέτως. Και οι μπαχαλάκηδες και το ένα και το άλλο. Εσύ το αβαντάζω ότι είμαστε πολύ έξω, δεν είμαστε σε κλειστούς χώρους. Αυτό μόνο μας σώζει λίγο. Εντάξει, και η Σερβία καλοκαίρι είναι, δηλαδή. Λιγότερο καλοκαίρι. Απλά στη Σερβία, όχι τη φορά άλλο. Φανέλα της ΑΕΚ έχει ο Σέρβος. Μπλούζα της ΑΕΚ. Το είδες? Ναι. Ναι, μπλούζα της ΑΕΚ είχε. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην γίνομαι μάντης κακών, αφού σας είπαμε ότι τελειώσαμε στην αρχή. Να μην γίνουμε μάντης κακών, εδώ σας έχουμε αγχώσει μισή ώρα. Δεν ήταν εμπορικό αυτό που έκανες, φίλε. Εντάξει, οκ, okay, εκφράζουμε, ας πούμε, μια αντιεμπορική άποψη. Σε λίγες μέρες που θα είναι εμπορικό και θα μιλάνε όλοι για αυτοί, εμείς τα λέμε, τα είπαμε και θα ασχολούμαστε με τραλαλή, τραλαλό. Τα λέμε από τώρα. Κάνε ένα γύρισμα τώρα. Ναι. Και τι να κάνουμε, μια ζωή την έχουμε. Ναι, παιδιά, σας λέμε ότι όλα αυτά είναι στην τελική. Βγείτε έξω, χαρείτε για αυτά. Ιστορίες. Γιατί θυμάσαι, εμείς από την αρχή είχαμε κρούσει τον κόσμο των κινδύνων και είχαμε μιλήσει για μέτρα για αυτά ιστορίες και μετά ήμασταν τραλαλή, τραλαλό όταν όλοι πανικοβαλότανε. Αθλητικά έχουμε τίποτα να δώσουμε στην συνέχεια της εκπομπής, φίλε μου Σταύρε, στο λαό. Πάω να σπάσω το αίτη του Ολυμπιακού. Ακουστικές. Στον επόμενο. Έλα. Γιατί ρε. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Πόσο έχουμε σήμερα, 9. 10. Πήγε 10. Πήγε 10, πάει και 3, που λέει και το τραγούδι. Βεβαίως, 10 έχουμε και θα σε πω κιόλας και ποιος εορτάζει, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Είναι ο Σίας Αμαλίας σήμερα. Έλα μωρή άμα. Η Αμαλία και η Αμελή. Στο ρετυρέ της Αμαλίας θα γίνει της Ανομαλίας τραγουδούσε ο Τάσος Μπουγάς. Θυμάμαστε και τη Βίλα Αμαλίας στην... Εκπληκτικές συναυλίες. Εξπλόητα το έχω δει. Σοβαρά. Ναι. Βίλα Αμαλίας. Βίλα Αμαλίας εκεί στην Κυψέλη από κάτω να πούμε. Εκπληκτικές πανκ συναυλίες και ναι, εντάξει, τι θα κάνανε. Καραϊδρού. Θυμάμαι μια φορά τραγουδούσε η μάνα μου στα Εξάρχεια και πάω από μια συναυλία στη Βίλα Μαλίας. Ποιοι ήταν Doom? Ούτε θυμάμαι. Αλτσχάιμερ. Τέλος πάντων. Και πάω κουδούνι με δύο πάγκηδες. Κάθομαι μέσα, πίνουμε και 3-4 μπουκάλια κρασί στη μάνα μου. Και μας βρήκε να κοιμόμαστε δίπλα σε ένα κάδο απ' έξω. Την μπάλα σου. Η οποία πιο πριν τραγουδούσε, ας πούμε, το χαμόγελο της Τζοκόντα και τέτοια. Δεν υπάρχει σε κανένα τραγούδι του Χατζηδάκη κανένα χαμόγελο. Τέλος πάντων, έρχεται ακόμα Σαββατοκύριακο γεμάτο μεγάλους αγώνες. Τα play-off της Super League μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Και στην Big Win το ζεις με ενισχυμένες αποδόσεις, προσφορές και πάνω από 700 αγορές. Επιτρέπεται άνω των 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας στο 210-92-37-777.
εκπληκτική σκούπα πήρα από Welcome Store στα δεξιά. Δεν μια μπόση, δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Ψηρίζει τα σκουπίδια. Δηλαδή αυτό κάνει. Αμπελοκυπιώτικη σκούπα κανονικά. Όλο το καλοκαίρι επώνυμα κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές με δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν εγκατάσταση. Welcome Store Αλεξιάδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους Φιλίππου Πόλεως 57. Το Regency Casino άνοιξε. Μπορείτε να πάτε να ρίξετε την πηλιά σας σε υπαίθριους χώρους. Μπορείτε να παίξετε το blackjack σας σε υπαίθριους χώρους. Να καπνίζετε κανονικά, να πίνετε τα ποτάκια σας, να βλέπετε τη φύση. Ωραία. Ένα. Πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα. Ντοκιμαντέρ παιχνίου. Όμορφα πράγματα. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, το Regency Casino είναι μαζί μας. Ο Παφυχής, έβηξες. Ναι, ναι, ναι. Έβηξες και μες στο λεωφορείο. Όχι, μες στο λεωφορείο δεν έβηξα. Άλλος, μήπως σε κόλλησε. Όχι, δεν έβηξα. Αυτός που έλεγε δεν υπάρχει κορονοϊός, μαν. Ναι. Οι ταμιακές μηχανές θέλουν να συνδεθούν μέχρι τις 31 εβδόμου και να αποστέλνουν δεδομένα. Αυτό είναι γνωστό πλέον. Όποιος έχει επιχείρηση και έχει απορίες θα καλέσει στο www.tiriadis.com.gr. Θα μπει μάλλον στο www.tiriadis.com.gr. Θα καλέσει στο 2315-77-037 και ο Σωτηριάδης είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις απορίες που έχετε και να δώσει λύσεις. Επίσης όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας, όλα τα επώνυμα μοντέλα ταμιακών μηχανών. Δώσε τραγουδάκι μετά γιατί βαριέμαι να ψάχνω. Θα βάλεις το Let's Pretend. Πάλι τέτοιο. Life of Agony, δεν είπαμε να παίξουμε σήμερα. Μόνο ρελ. Όχι μόνο, αλλά ας το τεντώσουμε λίγο. Για να βάλω. Είναι κομματά το Let's Pretend. Εντάξει, για να βάλω Life of Agony, μου πει άξις ποιο πρέπει να βάλεις. Όταν το ακούμε. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-22, ένα γυαλάκι από τα Opticon Express και σήμερα με την ολοκλήρωση της εκπομπούλας μας. Άπατες οι συμμετέχοντες κερδίζουν μια δωροπιταγή της τάξης των 50 ευρώ. Όλοι κερδισμένοι, αποστήλατε! Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, στον Λίμπερο 107,4, 10:41 πρώτα λεπτά, στο πρωινό της Παρασκευούλας, στο πρώτο τρίτο του μηνού. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το βαθύ καλοκαίρι. Με μία στάση αναμονής βέβαια. Απάντες έχουν βάλει ως ορόσημο τη 15η του Ιουλίου. Περάσει δηλαδή και αυτή η εβδομάδα να δούνε πως θα τραβήξει η κατάσταση και να πράξουν καταλήλως όσον αφορά τις εκδρομές τους, τις αναψυχές τους, τις, διότι ό,τι και να συμβεί είμαστε λαδίτσα και το αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι με το οποίο είναι ποτισμένο το DNA μας, δεν μπορεί να φύγει από μέσα μας άμα δεν κάνουμε τα μπάνια του λαού. Το είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν τα αγγίζει τα μπάνια του λαού. Βέβαια με αυτά και με αυτά έχουμε ακόμη αγώνες 10 Ιουλίου, ποιος το περίμενε να παρακολουθούμε μπάλα. Εγώ μπάλα παρακολουθούσα 10 Ιουλίου. Δεν ξέρω. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα είμαστε σε μια κατάσταση να προετοιμασίες, να χρήσιμα συμπεράσματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά να παρακολουθείς κανονικά παιχνίδια, να έχεις τη μύρλα, την κρίνια και όλα τα παρεπομένα. Αυτό με έχει βγάλει εκτός. Ότι ήταν μια εποχή αναψυχής. Αναψυχής, ναι, εντάξει, ναι. Okay. Ψυχολογικής ανασυγκρότησης, θα έλεγα. Πνευματικής. Ναι, ναι, πως τα λέω. Και τώρα είναι μια εποχή αποδόμησης. Εν ολίγης με τα όσα συμβαίνουν, ας πούμε, κυρίως στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό σε αφορά. Καλά, γενικά όλοι είναι σε μια φάση αποδόμησης, άμα κάτσε το να δεις, αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει και μια φοβία. Τι με γενέστε, δηλαδή τι επενδύω, τι κάνω, τι ράνω, τι γίνεται, καταλαβες. Μία βεβαιότητα. Δηλαδή να ρίξω το budget, πόσο μπορώ να το ρίξω, τι έσοδα θα έχω, ο κόσμος πότε θα μπει στο γήπεδο. Αυτό με το φάρμακο που το ψάχνουν, ρε παιδιά, τι γίνεται να πούμε, που το βρίσκανε όλοι κοντά στο φάρμακο και έχουμε να διαβάσουμε κάτι για φάρμακο. Εντάξει, πήγαν διακοπές τώρα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, πρέπει να δούμε λίγο πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα με το ανοίγουμε τα πάντα. Μήπως το μόνο φάρμακο είναι προσευχές για να πεθάνει ο ιός σε κάποια φάση, να μην αντέχει άλλο και... Μήπως να το διορίσουμε τον ιό, να του δώσουμε καλά κονδύλι. Ιέ, διορίζεσαι, πάρε, ξέρω εγώ. Ιέ, μείνε σπίτι, είναι το νέο κονδύλι. Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πότε έχω να διαβάσω ότι για το φάρμακο εξελίξει. Γενικότερα δεν διαβάζει για τον κορονοϊό και δεν ακούς ούτως ή άλλως την παρούσα φάση. Είμαστε σε μια κατάσταση που, οκ, ρε παιδί μου, λίγο γιόλο. Επιστροφή στην κανονικότητα. Να πέσουν άλλα 20 εκατομμύρια, ρε φίλε. Σιγά σιγά έρχεται, ρε παιδί μου, έρχεται τώρα. 12.30 ώρα υπάρχει εκτακτή σύσκεψη πέρα από την Φόφη. Και το. Και ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός εδώ να. Δεν σου λείψει ο Χαρδαλιάς, λίγο να βγει φοβέρα. Δεν μου λείψει. Δεν σου λείψει, δεν σου λείψει. Με τσόδρα είμαι εγώ. Ναι. Τη χαρά τη πεθερά. Έτσι, μια πιο ήπιον τόνων. Anyway, ποδοσφαιρικός, αθλητικός, αυτά τέτοια να έχει πρωταθληματάκι. Εντάξει, ρε φίλε, σιγά σιγά αρχίσουμε και μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι του τι μεριγενέστε. Mm-hmm. Γιατί το τι μεριγενέστε ποδοσφαιρικά στα επόμενα τρία παιχνίδια, τι να περιμένουμε. Ξέρω εγώ. Λίγο μια προσευχή, λίγο ένα τέτοιο κάτι, λίγο φιλότιμο. Είναι τελευταία ευκαιρία της ομάδας να κάνει καμιά, ξέρω εγώ, μαγκιά στο Καραϊσκάκι, μπας και χαρούμε λίγο. Ωραία. Τι νόημα έχει, αφού είναι χαμένοι στόχοι. Απλά για να σπάσει το αίτητο δηλαδή. Δεν χαμένοι στόχοι, ρε Πατμαλίδη. Ο Καζαντζίδης όταν βγαίνει μέσα σου, μου ξυπνά το μάτι να. Πώς είναι χαμένοι. Άμα κερδίσω και τα τρία, βγήκα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς είναι χαμένοι στόχοι. Αυτά τα τρία στα τρία, τέσσερα στα τέσσερα, ναι, πέντε στα έξι. Ναι, όχι. Έχουν υποθεί. Και πράξη. Άμα δεν χάσω στο ΟΑΚΑ, πάλι με δεύτερο. Πολλά άμα. Ναι, πολλά άμα. Πολλά άμα. Δύο αποτελέσματα. Δεν κατάλαβα. Δεν πάω πάνω δύο αποτελέσματα πέντε στην ΑΕΚ. Σιγά, ρε. Μην μιζεριάζει υπερβολικά. Μην γίνεσαι κλασικό ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη. Κάτσε να βγω έξω να πάρω. Ναι. Okay. Οκ. Δεν παίζω τίποτα, είναι για γέλια. Το θέμα του τι μελιγενέστε, εγώ το αντιλαμβάνομαι στο ποιοι θα είναι οι στόχοι τη επόμενη σεζόν. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά. Α υπάρχουν στόχοι. Ναι. Δηλαδή, ωραία. Τι εννοώ. Α πάρει την τέτοια ρε, πώ τη λένε αυτή με το πιστόλι. Α υπάρχει στόχευση του τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό το έγραψα και στο blog. Mm. Όχι αν θα βγούμε πρώτα, δεν είναι αυτοί οι στόχοι. Αυτοί οι στόχοι προκύπτουν όταν έχεις ένα πετυχημένο project. Ωραία. Τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε, ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που θέλουμε να το κάνουμε, ποιους πρέπει να φέρουμε για να το κάνουμε, ποιος θα είναι η ηγέτης του αγωνιστικού τμήματος για να το πετύχει αυτό. Ωραία, το έχει ξαναπετύχει, δεν το έχει ξαναπετύχει. Ποιοι πρέπει να πουληθούν για να εξισορροπηθεί η κατάσταση στο οικονομικό. Θα πάμε σε ελεύθερους παίκτες, ναι, θα πάμε σε ελεύθερους παίκτες. Έχει αγορά ελεύθερους παίκτες. Πάρα πολλούς. Εντάξει. Πρέπει να μειώσουμε τον budget. Πρέπει να μειώσουμε τον budget. Είμαστε οι μόνοι που θα μειώσουμε τον budget. Δεν είμαστε οι μόνοι που θα μειώσουμε τον budget. Όλοι θα το μειώσουμε. Ωραία. Το θέμα είναι να υπάρχει στόχευση. Τι θέλουν να κάνουν. Υπάρχει μια κεντρική ιδέα του Ρέμπε κλασική. Ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα που θα είναι πιο γρήγορη, πιο πιεστική. Θα είναι πιο καλά μοιρασμένες ηλικίες, θα έχει και το στοιχείο το νέο, αλλά και το στοιχείο το έμπειρο. Αυτά που θα έλεγε και η Φιλίτσα Φραγουλίτσα. Λίγο κάπου. Πασοκικά που ναι, ακούγονται αυτά. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ο άνθρωπος θα τοποθετηθεί δημοσίως μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για να δώσει μια κατεύθυνση του πώς δουλεύει. Αλλά υπάρχουν πολλά επιμέρους θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και δεν, δηλαδή είναι πάρα πολλά. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να κλείνει μέτωπα. Κάποιος νομίζει ότι δεν τελειώνουν πολλά συμβόλαια. Το ότι δεν τελειώνουν σήμερα πολλά συμβόλαια δεν σημαίνει ότι δεν τελειώνουν το 21 και ότι σε 6 μήνες δεν μπορούν να υπογράψουν όπου θέλουν και να χάσεις παίκτες προοπτικής τζάμπα. Ή θα το πουλήσεις τώρα, θα τους ανανεώσεις. Κάθε μέρα που περνάει, π.χ. για τον Ακπομ. Ο Ακπομ σε 6 μήνες μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Ωραία. Ναι. Δεν είναι ιδανικός ο Ακπομ. Όχι. Έχει ποσοστό μεταπόλησης 30% η. Τι αποκτήθηκε για ένα χρόνο, δηλαδή τι. Τριετές είχε, τι ένα χρόνο. Τι τρία, τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ Ακπομ. Δύο, είναι και ένα τρία. Σοπα, ρε, πώς περνά τα χρόνια. Ωραία. Ο Ακπομ λοιπόν, αν δεν πουληθεί μέσα στις επόμενες 20 μέρες, κάθε μέρα που περνάει θα πέφτει η τιμή του. Γιατί σε 6 μήνες μπορεί να απογράψει όπου θέλει. Σαν ελεύθερος. Και ποιος θα πάει να πληρώσει τώρα αφού γνωρίζει ότι σε 6 μήνες. Γι' αυτό ή τον ανανεώνεις ή τον πουλάς. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν τον κρατάς, δεν τον χάσει τζάμπα. Εγώ νομίζω ότι ο Ακπομ μπορεί να, βρει λεφτά, να φέρει λεφτά, όχι βέβαια πολλά. 3-3,5 εκατομμύρια. Χοντρά. Όσα κόστησε μαζί με το συμβόλαιό του, δηλαδή μια τριετία. Αλλά θα πρέπει να κάνεις και τέτοιες πωλήσεις. Τι να κάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να σκορπάς λεφτά πλέον. Πωλήσεις οικονομικής ανακούφισης. Α, πες το και έτσι. Σου βάζω εγώ τώρα τίτλους εδώ, πάρτα, κάντα μετά στο blog. Άμα γράψω τίτλο
πωλήσει οικονομική ανακούφιση. Θα φεύγουν οι μούτζες στους υπολογιστές, πάντα κούτα, πάντα. Τέλος πάντων. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που λες. Οικονομικής εξισορρόπησης, θα πω εγώ. Το είπα, εγώ το λες και εσύ. Εξισορρόπησης. Εντάξει, μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει να πληρώσει την ομάδα του, είναι ότι δεν θα έχει το άνοιγμα που είχε φέτος. Αυτό πρέπει να γίνει. Και επιτέλους θα παίξουμε Ευρώπη, παιδιά, δηλαδή έλεος. Να πάμε κανένα ταξιδάκι να κάνουμε πατμαντήρια στην εκπομπή. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα ενώ ψηκυριακής μάλλον θα μπει και ο Πέλκας στην αποστολή και ο Βιερίνια θα έχει κάνει και κάποιες προπονήσεις, άρα θα είναι διαθέσιμος. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι δύο θα δώσουν κάτι διαφορετικό στην ομάδα. Είναι δύο από τους τρεις αρχηγούς. Σημαντικό αυτό. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός ξεφούσκωσε, δεν είναι στα επίπεδα που ήταν. Έχει πολύ καλύτερη ψυχολογία βέβαια και πολύ μεγαλύτερη πίστη σε αυτό που παίζει, αλλά αν σοβαρευτούμε λίγο, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Λίγο τύχη, λίγο έτσι, καμιά κόντρα. Αλλά με Έλληνα διαιτητή το, αυτό, με Έλληνα διαιτητή το έχω καταλάβει ακόμα. Μετά εμένα λες Καζατζίδη. Έλληνα διαιτητή, γιατί να παίξει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί. Ενώ είχε ξένο στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Μανούχος. Ναι. Ο Μανούχος τώρα το σκάτω θα κοιτά στην κάλτσα. Δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να. Δεν ήταν ότι παίζουν ξένοι ήδη. Καταργήθηκε αυτό, δεν ξέρω. Όχι, δεν καταργήθηκε. Αλλά σε αυτήν την αγωνιστική καταργήθηκε. Στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ παίζει ο Διαμαντόπουλος. Εντάξει. Που είναι καλός διαιτητής. Δηλαδή ο Διαμαντόπουλος είναι από τους λίγους που έχουν μια γνώση ποδοσφαίρου και μπορούν να σφυρίξουν κανονικά. Εντάξει, έχει κάνει λάθη και αυτός, αλλά δεν είναι μονόπατα. Γιατί εκεί κρίνησε ένα διαιτητή. Αλλά γενικά δεν προτιμήθηκαν οι ξένοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς πήγαν διακοπές. Αυτό είναι εδώ διακοπές. Δεν βάλουν εκεί να μείνουνε. Σε ξενοδοχείο καραντίνας. Ναι, στο Χίλτον, ωραία, μια χαρά. Πέναντι το ρετυρέ. Το Χίλτον είναι παραδοσιακό, δεν είναι τόσο καλό πλέον. Ναι. Έχει αναπτυχθεί. Τώρα το πήρε ο Κωνσταντακόπουλος, θα το στρώσει. Στην Συγκρού είναι τώρα τα καλά. Εκεί είναι μαζεμένα όλα. Ναι. Να ξέρεις. Άμα δηλαδή πας να κάνεις κανένα μελέ, ναι, θα πας προς Συγκρού μεριά. Εγώ θα προτιμήσω από τις παραδοσιακές θέσεις. Χίλτον, Ομόνια. Χίλτον, Κάραβελ και τα λοιπά. Σε μια διήμερη εκδρομή μέναμε στην Ομόνια σε ένα το οποίο πραγματικά φιλετερία Ταραντίνο. Σαν το Φορούμς ήταν. Και... Εντάξει, κάθε δωμάτιο ιστορία του. Δεν μπορείς να φανταστεί γινότανε. Τέλος πάντων. Περασμένα, ξεχασμένα. Αυτά δεν είναι ξεχασμένα, μάλλον. Ναι. Αυτά δεν είναι ξεχασμένα. Είναι πολύ, πολύ γέλιο. Πώς τα κάναμε όλα αυτά, ακόμα δεν το καταλάβει. Πώς έμενε στην Ομόνοια. Πώς γινόταν αυτό που γινόταν, τέλος πάντων. Γινόταν. Αυτή η απόλυτη άγνοια κινδύνου, λέγον. Κανένα άγχος για το οτιδήποτε. Όταν είσαι νεαρός, η εμπειρία είναι που δημιουργεί τον. Και η γνώση. Που δημιουργεί τον φόβο και τον κίνδυνο. Η άγνοια δεν βλέπεις, ας πούμε, πως οι άνθρωποι ο άλλος σου λέει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κορονοϊός, έχει άγνοια, γιόλο. Καταλαβες. Έτσι προκύπτει, ας πούμε, το ζήτημα. Όταν γνωρίζεις και έχεις, ας πούμε, μία άποψη, είσαι πιο μαζεμένος. Ναι. Μπορεί να είναι και έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Αποθεώνουμε τα δύο παλικάρια από τον Ταντί. Από πού ήτανε. Ο τύπος, να πούμε, έπινε με το κολλητάρι του ταξίδια του. Εντάξει. Κάπου στο Εδιμβούργο, όχι, στον Ταντί, που είναι Σκωτία κάπου. Πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά. Β' Σκωτίας, ξέρεις. Χάμιλτον, Κάουντενμπιθ. Πήραν τα ποτάκια τους. Και εκεί με στη σούρα τους διαπιστώσαν ότι δεν έχουν πάει ποτέ μαζί διακοπές. Δεν σου λέει. 19 χρονών. 19 χρονών. Τόσα χρόνια περάσανε, δεν πήγαμε ούτε στην Τζαφτσούφ. Ναι, ναι, μια κατασκήνωση, κάτι της. Ναι. Και πήγανε στο αεροδρόμιο, πήρανε το αεροπλάνο, πήγαν στην Ίμπιζα. Τι πιο φυσιολογικό. Τι πιο φυσιολογικό. Για μια μπύρα βγήκαν, αυτό που λες, ρε παιδί μου. Πάμε για ποτό, ναι. Πάμε για καμιά μπυρίτσα και μετά, εντάξει, καταλήγεις σε σκηνικά hangover. Ναι. Φτάσαν στην Ίμπιζα. Ωραία. Και μέσα σε όλα εμφανίζεται πάντα η ξινή. Η οποία χώρισε το παλικάρι γιατί πήγε διακοπές με τον κολλητό του στην Ιμπίζα. Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ ανεβάσανε και selfie στα social media και τα λοιπά. Πήρανε με μάσκες. Με μάσκες μέσα στο δέντρο. Κάπου μετά πίνουν κάτι άλλα ποτάκια.
Ωραία κατάσταση. Κοίταξε, από την Αγγλία το να πας στην Ίμπιζα είναι πιο εύκολο από το να πας, ας πούμε, στα Αυρούπολη, Καλαμάρια. Νομίζω ότι υπερβάλλεις, αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολο από το να πας. Νομίζω ότι το νομίζω υπερβάλλεις. Δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Ναι, αλλά είναι σίγουρα πιο δύσκολο από το να πας Θεσσαλονίκη και Τρίπολη. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και η φιλινάδα του ενός, μόλις είδε την κατάσταση, τον χώρισε, λέει, αμέσως. 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 Είδε τον ανταγωνισμό μπροστά της. Δεν ανέχεται να υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι το κλασικό συμπλεγματικό θηλυκό που μόλις αισθανθεί απειλή από κάπου αντιδρά, έτσι. Εμείς δεν στηρίζουμε αυτή την ξινή. Κάτσε, ρε, μια γυναίκα σου, ας πούμε, ξαφνικά έβγαινε έξω, ρε παιδί μου, να πάει για ένα καφέ και βρισκόταν στην Ίμπιζα. Δεν θα αισθανόσουν, ας πούμε, και εσύ κάτι σώπα, ρε. Θα είχα οργανώσει, φίλε, σε 6 λεπτά ό,τι καλύτερο έχει οργανωθεί ever. Ναι, 6 λεπτά θα χρειαζόμουν. Να ξέρεις. Και σίγουρα δεν θα χώριζα. Θα χώριζες. Δεν θα χώριζα. Α. Δεν είναι λόγια αυτοί για χωρίς. Έτσι. Να πάει ο άλλος να διασκεδάσει, να πάρει τις ανάσες του, αυτά. Αν έχεις τον άλλο μέσα στο σπίτι σου με αποθυμένα, είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Αυτό είναι και ένα μήνυμα. Στη ζωή γενικότερα. Στη ζωή γενικότερα. Αλλά πόσο μάλλον στο σπίτι σου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι και ένα μήνυμα της εκπομπής. Ω, βέβαια. Αφήστε τον άνθρωπό σας να κάνει αυτό που θέλει, εκτός από να εμφανίσει μια ομάδα μπάσκετ και βγάζει κούστα, δεν εννοούμε αυτό. Εντάξει. Που στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται, γιατί οι ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Άλλοι να φέρουν μια πεντάδα καλή που τη βρίσκει. Δηλαδή, χαλάλι. Ναι, ρε παιδί, ναι. Αν έχει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, 13 πόντους μέσω όρο, ναι. 4 στα 7, ναι, ναι, 2 βολές, 8 rebound, 3 assist. 3 assist και ένα κλέψιμο. Ναι. Ωραία, εντάξει, χαλάλι. Χαλάλι. Ναι, πάει και αυτό. Είναι στα πλαίσια του σκάουτινγκ. Το μπασκετικό είναι το τζαλάλι. Ναι. Εντάξει, ναι, παιδιά, τώρα το σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα. Μόνο έτσι σώστε τον μπάσκετ της Ολλανδίας. Μόνο έτσι. Ίμπιζα, δεν έχεις πάει Ίμπιζα να φανταστώ. Όχι, όχι. Είχα μπει σε ένα σεατ Ίμπιζα, δεν ξέρω αν μετράει. Πολύ καλό. Έχει ομάδα Ίμπιζα. Τι ομάδα να έχει, βρε, που είναι όλο στα drugs και στα. Δεν μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου. Η Μαγιόρκα πώς έχει ομάδα και ομάδες και μπάσκετ. Η Μαγιόρκα είναι μεγάλο νησί. Είναι. Είναι. Μπάσκετ που έχει η Μαγιόρκα. Δεν έχει μπάσκετ. Δεν νομίζω να έχει. Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι. Σίγουρα έχει και μπάσκετ. Η Τενερίφη έχει ομάδα. Λες να τα μπέρδεψα. Όχι, αποκλείεται. Και Μαγιόρκα, μπασκετικά κάτι μου λέει, ρε παιδί μου. Η Ίμπιζα, κάτσε να γράψω. Να δούμε, ρε παιδί. Σίγουρα έχει κάτι η Ίμπιζα, ρε. Δεν μπορεί να είναι τώρα να πούμε. Εδώ έχει ομάδα η Κασάνδρα από τον τουρισμό. Ασκ. Βόλος που έγινε μετά με τον πρόεδρο Παπαγιάννη είχε φτάσει β' εθνική. Νοήτε. Έπαιζε ο Ρίαν Καπαγιανίδης, ναι, στην Κασάνδρα. Και γίνει ένα τρομερό μπαράσκι, πέσει. Πολύ ξύλο. Ναι, ναι, εδώ ξέρω δράμαστε. Νομίζω, ναι, στις Σέρες ένα μπαράσκι. Ανέβηκε τότε η Κασάνδρα. Ίμπιζα Football. Για να δούμε, κάτι θα έχει, ρε παιδί μου. Έχει την UD Ίμπιζα. Είναι σε κούντα division είναι. Να τα, τι νομίζεις. Η κοσμογυρισμένη αγάπη Γαβριλίδου. Ναι. Μαγιόρκα με Ίμπιζα. Μέρα με τη νίκη μου γράφει στην αρχή. Ναι. Auto correct. Ναι. Με διορθώνει. Μέρα με τη νύχτα. Δεν ακούσαμε και αυτό στην εκπομπή. Έχει ερασιτεχνική ομάδα. Όχι, ρε, σε κούντα division σου λέει. Μπε. Τι είναι αυτή, σε κούντα division. Πολύ πιο κάτω. Ναι. Έχει γήπεδο 4.000 θέσεων. Στη Μαγιόρκα, επειδή δεν ξέρεις. Ναι. Επειδή είσαι λίγος αθλητικά. Mm-hmm. Μόνο τένις λόγω Ναδάλ. Okay. Μπάσκετ δεν έχει. Δεν έχει μπάσκετ σίγουρα. Μας το έγραψε η Αγάπη. Η οποία το έχει τίποτα. Πετάγεται τα Σαββατοκυριακά. Η Αγάπη είναι ταλεντάκι στο μπάσκετ, στο τένις. Ναι. Ναι, ναι. Έτσι χαρακτήρισε τον εαυτό της μια φορά. Έχει γήπεδο. Έχεις γήπεδο. Έχεις γήπεδο. Είναι το ερώτημα, με ρώτησαν και άλλοι. Έχει σίγουρα, έχει γήπεδο η Αγάπη δικό της. Την έχουμε φτιάξει, τώρα αυτό θα αιωρείται, ας πούμε, στην πόλη. Εμείς δεν ξέρουμε, παιδιά, ναι. Μια φημολογία αναπτύξαμε. Ωραία. Όλη η πόλη πλέον ασχολείται και ψάχνει να προπονηθεί. Ήδη έχω στάδιο Αγάπη Γαβριλίδου με τη φωτογραφία της από πάνω από το Instagram, αυτό που κάνει με τη μισή φάτσα που φαίνεται.
Εγώ είπαμε ένα κηλικείο, δεν έχω. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Είναι μεγάλο το σόι, δεν νομίζω να μπει κάποιο εκτό σογιού. Ναι. Να δουλέψει στην επιχείρηση. Να τα αρχίσαμε. Πολιοδιοκτησίες, ναι, πρώτα ξαδέρφια, ναι, ναι. Να παραπάρουν ένα κηλικείο. Γι' αυτό δεν δύο και το ΠΑΟΚ. Ναι. Για ένα κηλικείο ουσιαστικά. Η Ίμπιζα πρέπει να είναι ψηλό κλάιμάι, να σου πω την αλήθεια. Είδα, είναι ένα σιδό. Φαλιράκι φάση. Όχι φαλιράκι, λαύριο. Σοπέδος, σοπέδωση. Ωραίο είναι το λαύριο. Είδες. Ναι, τι χρειάζεται, τι σοπέδωση και μετά ωραία το λαύριο. Ωραία ρε παιδί μου, ναι. Αυτό να πάω να πιεις ένα τσιπουράκι και να δεις τη Μακρόνισο απέναντι, ναι. Ας πούμε. Okay. Και να σκέφτεσαι ότι αύριο μεθαύριο μπορεί. Είδα ένα, μια σειρά εκεί που γυρίστηκε εκεί, δεν, λέει, δεν είναι και τίποτα το... Είναι Κατερίνη για τους Άγγλους ρε παιδί μου, αυτό, γι' αυτό μπόρεσα και πήγανε, ναι. Κατευθείαν, δεν κάνα κανένα κατόρθωμα. Είναι πλάκαλη το χώρο, ναι, αυτό ναι, είναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μη φανταστεί κανείς τίποτα. Όχι ρε. Άμα, δεν είναι δηλαδή και γαβουρότρεπες. Ναι, ναι. Δεν είναι και... και σικιά, για να πούμε μια καλή κουβέντα εκεί στους φιλήσυχους κατοίκους. Ναι, ναι. Τους γηγενείς ή θα γεννείς χαλκιδικιώτες. Εννοείται. Διότι οι Σικιώτε ήταν αναντάμ παπαντάμ, ναι. Κατοικούσαν στην περιοχή. Εννοείται, στο βουνό όμως. Ναι, γι' αυτό και έχουν, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, πολύ, εσάς, μια εσάς και μια πολύ θετική διάθεση προς θα το θα πρέπει τουρίστε. Να γίνει αυτόνομο, ναι. Κράτος η Σικιά, φίλε, με τον εθνικό ύμνο τραγουδάει η Πάολα. Ναι. Εντάξει. Και ο Μάλα μας είναι από εκεί. Και ο Μάλα μας είναι από εκεί. Και ο Μάλα μας και... Η Πάολα καλύτερα εθνικό ύμνο. Ναι, εντάξει, σου λέω ρε παιδί μου, είναι τραγουδιστομάνες εκεί. Ο Μάλα μας, η Πάολα. Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη που είναι αδερφές, είναι από διπλανό χωριό, είναι ρε παιδί μου, τι να σου πω, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. Μαζί μας η Big Win, κορυφαίο στοιχηματικό μπραντ. Το ποδόσφαιρο επέστρεψε και όλοι οι τίτλοι θα κριθούν τον Ιούλιο. Το ελληνικό πρωτάθλημα, η Premier League, η Serie A και όλες οι μεγάλες λίγες με Summer Challenges από την Big Win. bigwin.gr, απαίχτα δώρα και δράση πιο αληθινή από ποτέ. Επιτρέπεται άνω των 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας στο 210-92-37-777. Μαζί μας το καζίνο άνοιξε, λέτε σε καζίνο Θεσσαλονίκης, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι 4 τα ξημερώματα, σε υπαίθριο χώρο μπορείτε να παίξετε, να καπνίσετε, να πιείτε τα ποτά σας, να φάτε, να πιείτε, να σκάσετε. Το λέτε σε καζίνο Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτό και πάλι. Και σφίγγουμε όλη τη γροθιά. Γι' αυτό. Welcome stores, Αλεξιάδη. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Από όλα τα επώνυμα κλιματιστικά σε τιμή κόστους. Και βέβαια δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν εγκατάσταση. Θα φτιάξω κοζάνι ευσύ και δεν θα σας βλέπω, λέει η αγάπη Γαβριλίδου. Η οποία μάλλον έχει δικό της γήπεδο για να τα λέει αυτά. Να, ναι. Κάνουμε τον τελικό ρε παιδί, μα είναι εκεί. Το ΑΕΚ, ναι. Ολυμπιακός. Και ταιριάζει στο Αγάπη Γαβριλίδου. Στο Αγάπη Γαβριλίδου, ναι, ναι. Αγάπη Γαβριλίδου, ωραίο. Λέει, πω, πω, θα πια... λέει ο άλλος ποια είναι αυτή. Και όχι μόνο ποια είναι αυτή, θα νομίζω ότι γίνεται και στην Κύπρο. Όχι, ρε. Χωρίς να... Αλλά κάτι στην Κύπρο έχουν έτσι, ας πούμε. Είναι και το Ανθή Καραγιάννη στην Καβάλα. Καβάλα. Πού την κόρη στην Καβάλα με την Κύπρο. Δεν πειράζει, μου ήρθε και Κύπρος, θα μου ταιριάζει το Αγάπη Γαβριλίδου. Η αγάπη αγαπίου θα μπορούσε να είναι στην Κύπρο. Ναι. Σωτηριάδης Data Spot, όλα τα υπόλοιπα μοντέλα ταμιακών μηχανών με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη, όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας, ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σας. Σωτηριάδης Data Spot 2310-577-037 και σωτηριάδης.com.gr. Καλή θέα 60 στους αμπελόκηπους. Ο φίλος μας ο Μπίλης λέει, πες τον Γκόρκα αυτό μετά από θυμένα, να το ξαναπεί στα αγγλικά, να το γράψω για να δικαιολογήσω το podcast. Εδώ σε θέλω, πώς είναι τα αποθυμένα στα... Αποθυμένς! If you hungry, it's a bad thing. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Να μην έχετε αποθυμένα για τα μάτια σας. Άπατε συμμετέχοντες κερδίζουν μια δώρο επιταγή της τάξης των 50 ευρώ. Θα κάνουμε μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε με τους ακροατάς, τους κοσμογυρισμένους, τους πολυταξιδεμένους να παραμβαίνουν στο 2310-287 και 3 οκτάρια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας με ωραίες έτσι χαλαρές πρωινές μελωδίες, lounge ήχους καλοκαιρινούς, να κάθεσαι στην παραλία
και να απολαμβάνεις και να ρεμβάζεις. 2-31-02-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Άπατες οι συμμετέχοντες κερδίζουν μια δωροπιταγή της τάξης των 50€. Τι τι λες, δεν σε ακούω. Τρόμαξε μαερίς με το τραγούδι. Ναι. Εντάξει, σχεδόν Σάκης Ρουβάς είναι μωρέ. Τι πατέρα τι είναι τώρα. Τι είναι μωρέ τώρα, έλα. Που να βάλουμε τρομακτικά πραγματικά κομμάτια. Βάλε και δεν τον φύλλε. Βάλε να Κάρκας. Κάρκας. Κάνει μπαλκόρπς έτσι, ένα ωραίο. Κάνει ρομαντικό. Ένα ρομαντικό, ναι. Να βάλουμε μια μπαλάντα, κάνει μπαλκόρπς. Ναι. Κάτσε, Μαριλίζ, ετοιμάσουν, κάτσε, το βάλουμε ένα δευτερόλεπτο, ρε παιδί μου, για να ακούσει, ας πούμε, τι είναι πραγματικά λίγο έτσι άγριο. Και πάλι και κάνει μπαλκόρπς, είναι normal τους λες, ρε παιδί μου, δεν είναι αμάν και τι ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να ετοιμάσουμε εδώ τα κομμάτια μας. Λοιπόν, Μαριλίζ, αφιερωμένο από την εκπομπούλα της καρδιάς σου σε εσένα. Αγάπης. Τζου. Εδώ Μαριλίζ λέει, ζουζουνάκι μου, τι κάνεις. Ζουζουρί. Ζουζουρί. Μου έχεις λείψει σε τίποτα άλλο στη ζωή μου. Είσαι η αναπνοή μου. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Εδωρεύεται. Ονειρεύεται, δεν θα πεις. Οπότε δες την αντιστοιχία πώς θα σου κουσεί αυτό. Τίποτα, η ενάτη του Μπετόβεν. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα, Τζάκια. Καλώς το. Καταλαβαίνω ότι είσαι εσύ από τον ήχο που κάνει το τηλέφωνο. Ναι. Γιατί μαλώνεις με το τηλέφωνο μέχρι να βγεις. Κάνει ένα. Κάνει μπαλκόρτς. Εκεί μάλωσα τώρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε αυτού του είδους μουσική, ρε φίλε. Εμείς. Δηλαδή είναι δυνατόν, δηλαδή για την αισθητική των αυτιών σου δεν τη λυπάσαι. Εσύ που ακούς Φιθώδη δεν τη λυπάσαι την αισθητική των αυτιών σου. Δεν ακούω φίλε εγώ Φιθώδη, εγώ ακούω εντάξει από New Order είμαι τέτοια φάση. New Order εγώ άμα ακούσω μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου την ώρα που ακούω. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει είναι διαφορά αισθητική να πούμε. Εγώ ήμουν το παιδί με μαύρα ρούχα, με τη δεκαετία του 90 ας πούμε, εντάξει δεν λέω ότι δεν άκουγα Μετάλλικα, δεν άκουγα Μάνογορ, δεν άκουγα Άνικουαρ. Μάνογορ δεν άκουσα ποτέ ζωή μου. Γιατί ρε φίλε, καλό ήτανε. Του συχαίνομαι. Τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά, αλλά τόσο φθαρά, τόσο βάρη πράγμα, δηλαδή κούτρα να με πληρώνεις όλα τα έξοδα πληρωμένα να πάω Αθήνα να σου ακούσω. Δηλαδή όταν είχαν έρθει λεωφόρο η Accept ας πούμε. Το Accept έχω δει. Έχω πει Ούζα με τον Ούτο. Σοβαρά. Ναι, στο Wizard. Το πρώτο συγκρότημα ήταν που ήρθε η γενικά Ελλάδα από έτσι γνωστούς. Ο οποίος ήταν σαν τη θεία μου τη Γίτσα. Του είδα πριν 2-3 χρόνια τον Ούτο. Ναι, στο Ούτο. Ποια χρόνια ήταν το 89, ήταν 88. Πιο μετά ρε. Έχεις χάσει δεκαετίες. Έχεις χάσει δεκαετίες. Ναι. Ποιο ήταν η πρώτη συναυλία που τρώγαμε με πεσήματα. Σε όλες. Σε όλες, ναι. Η πρώτη έτσι δυνατή να πούμε τι βουλγαράκι είσαι. Τέλος πάντων. Γενικά πόσα συγκροτήματα έχουν έρθει έτσι τέτοιου άγριου τύφου είδους. Τι ερώτηση είναι αυτή, πόσα συγκροτήματα έχουν έρθει. Έχουν 4.000 συγκροτήματα. Να πάρεις να πάρουμε ψήνω ψήνω στον αέρα. Κάτσε να σε βάλω. Άκου τώρα λίγο να ακούσεις λίγο σοβαρή μουσική. Άκου λίγο, Δεν σε χαλά. Ρομάτζο. Ρομάτζο, ναι. Ρομάτζο, γαολικό, ρε. Σούπερ Κατερίνα, ρε. Σούπερ Κατερίνα. Η οποία πήρε λεφτά από το μένω σπίτι. Η Σούπερ Κατερίνα. Βγαίνει ακόμα. Όχι. Αλλά και είδες που έμαθες τους στίχους. Εδώ στη σχολή τυφλών υπήρχε ένα μικρός κινηματογράφος που στείλε λίσποντου ας πούμε και ερχόταν κάτι
παρακμιακά heavy metal και καλά με το μυαλό του συγκροτήματα που ίσα ίσα χωρούσαν 150 άτομα στο χώρο, ξέρεις, έξω το χώρο, φιλαράκι, ξυναγατουσάρικο, ξέρεις, το 89 τώρα, μιλάμε σαπ, μίγκο, παρές, δηλαδή, εντάξει, που έχουν γράψει ιστορία. Ναι. Και ναι, τα βλέπω αυτά, λέω, τι να μπορώ να κάνω, Θεέ μου, λέω, Παναγία και Χριστέ. Βάλ' του λίγο να ακούσει ένα συνέλθει. Τι υποστήμες. Napalm Death. Εντάξει, ήπιο, ήπιο. Ρυθμικό. Ναι, ναι. Disco Death Metal. Disco Death Metal. Ναι. Πάντως, Batman για την ηλικία σου έχεις τρομερό μνημόν. Είναι στιγμές που σε θαυμάζω. Δηλαδή, χθες μου έκανε εντύπωση που θυμώσουν τον Ζαβαντία. Δεν τον ξέχασα ποτέ. Δεν πήγε ποτέ από μέσα μας. Είναι στιγμές που με κάνεις και νιώθω ότι μιλάς για τους ΠΑΟΚτσίδες, λες και δεν είσαι εσύ ΠΑΟΚ. Δηλαδή εκφράζεις άποψη εσείς. Είμαι ο Παπαρηγόπουλος. Τι θα κάνετε. Των αθλητικών. Τι θα κάνετε. Δηλαδή δεν ξέρω, με μπερδεύεις να κάνετε. Έτσι ψηλέ μου, έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε και μια γραμμούλα. Λοιπόν, μέσα στα αυτιά μου έχουμε γκαρίσει να πούμε. Εγώ από Παναγιά. Φιλιά, φιλιά ψηλέ μου. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Υγεία και χαρά και στους δυο σας. Καλώς τον να. Καλημέρα. Μ' αρέσει, πρέπει να βρήκατε το κουμπί του ψηλού. Ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά τόσο πολύ, δηλαδή κυριολεκτικά αυτή η μουσική πρέπει να τρελαίνεται, τρελαίνεται με το heavy metal. Εκτός αυτού. Ναι, 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 ναι. Άλλα πράγματα ακούει τώρα ο ψηλός. Ναι, λίγο. Θα πω ακούει, δεν, δηλαδή θα τα ακούσω μία φορά στα δύο χρόνια. Λίγο καταθλιπτικά. Εντάξει, ωραία είναι και εγώ τα ακούω. Κοίτα, δεν πες μου θα ακούσω. Ναι, ναι. Δηλαδή που ανήκει στην κίνητη. Πάντως υπερδραστηριοποιήθηκε. Ναι, 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 ναι. Άντεξε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, επειδή πραγματικά τα 50 κρούσματα είναι αρκετά σοβαρό νούμερο. Για μένα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί κανείς για ένα και μοναδικό, μια και μοναδική αιτία. Είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει πιθανότητα τουλάχιστον το 1/3 από εμάς να μην δεν το περάσουμε, να μην πω παραπάνω. Γιατί μετά αναγκαστικά κάνει κύκλο μέσα σε αυτούς που το έχουν περάσει, οπότε σταματάει, δηλαδή κάπου σβήνει. Αλλά τουλάχιστον το 1/3 θα χρειαστεί να το περάσει. Και γιατί δεν είναι σοβαρό, γιατί μέσα σε, δεν ξέρω αν θυμάστε, μέσα σε ένα πλοίο 250 άτομα είχαν τον ιό και ήταν ασυμπτωματικοί. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα ότι έχει ιό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι πιο πολλοί από τον κόσμο θα έχουν την ευχέρεια να το περάσουν και να μην το καταλάβουν κιόλας. Μακάρι, μακάρι. Είναι, ναι. Γιατί γίνεται τώρα όλη αυτή η φασαρία που έγινε μέχρι σήμερα και το ερώτημά σου, Χαράλαμπε, είναι γιατί τότε να μπούμε σε καραντίνα και τώρα το αφήνουμε στο χαλαρό. Γιατί τότε δεν ήμασταν έτοιμοι σαν κράτος, σαν δομή, να το αντιμετωπίσουμε αν θα μπλοκάριζε το κάθε νοσοκομείο σε κάθε πόλη. Αυτό που θέλουν είναι να είναι όσο δυνατόν ελεγχόμενο. Και επειδή έκανε ένα κύκλο με κάποια άτομα που ήδη έχουν νοσήσει, είναι σίγουρο ότι αυτό είναι ένα ανάχωμα και όσο πιο πολύ θα απλωθεί, το ανάχωμα θα μεγαλώνει. Το ζήτημα είναι να μην γίνει ένα ξαφνικό μπαμ. Και αυτό το ελεγχόμενο το θέλουν. Δεν τους πειράζει. Τους πειράζει αν γίνει μαζεμένο. Πώς δεν δε μπορεί να γίνει μαζεμένο, αν έρθουν τουρίστες και νοσήσουν και κολλήσουν τα νησιά και. Δεν θα είναι μαζεμένο. Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει τα σύνορα στους Σέρβους. Γιατί? Και στους Τούρκους τα έχουμε κλειστά. Έχουμε κλείσει τα σύνορα εκεί που 9 στους 10 που θα έρθουν κινδυνεύουμε να έχουμε πρόβλημα. Ενώ οι άλλοι που έρχονται το πολύ πολύ να είναι 2-3 στους 10. Οπότε σου λέει εντάξει, ελεγχόμενα πάει. Δηλαδή γίνονται κάποιες κινήσεις ισορροπίας. Τώρα άμα θα τη φάμε είναι ένα πρόβλημα που κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει και στο κάτω κάτω της γραφής εμάς μας ενδιαφέρει ότι δεν είναι θανατηφόρος ο ιός. Δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία. Δηλαδή περνάει κανείς σε ένα ζόρι χοντρό αλλά δεν είναι θανατηφόρος ο ιός. Είναι
από τους λιγότερους θανατηφόρους ακόμα και από τη γρήπη. Μάλιστα, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Στατιστικά, δες τους θανάτους μέσα στα εκατομμύρια που έχουν, έχουν διάφορες ασθένειες περάσει και θα δεις ότι οι θάνατοι με τα κρούσματα είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Mm-hmm. Γεια και χαρά. Τσάου, 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 τσάου. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Δεν παίζει κανείς όταν παίζουμε πάντα το Cemetery Gates. Ε, θέλεις το Cemetery Gates. Ναι, φίλε μου, λείπει. Εντάξει, επειδή είναι μπαλάντα, γι' αυτό. Ναι, είναι, ναι, μπαλάντα. Για να μην τρομάζει μαζί. Ναι, είναι μπαλάντα, γι' αυτό δεν το έβαλα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μπαλάντα σε κάποια σημεία. Ναι, αλλά ναι, μπαλάντα είναι. Καλημερίζομαι τον φίλο μας τον Κώστα, που μας γράφει: καμία ομάδα δεν πρέπει να δώσει λεφτά για μεταγραφές. Με τον κορονοϊό πάλι θα μας τα κλείσουν όλα. Οπότε σου λέει γιατί να προβεί σε κάποιο άνοιγμα όταν υπάρχει αυτή η αφιβολία. Που σίγουρα, εντάξει, όχι θα επηρεάσει, θα κατευθύνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Γενικά οι ομάδες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα διατηρήσουν μεγάλο μέρος του... της υπάρχουσας κατάστασης του ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες για να... Καλά, ξέρεις τώρα ότι οι μεταγραφές, άμα έχεις κάνει προεργασία, μπορεί να κάνεις 10 μεταγραφές σε 2 μέρες. Ναι, αλλά και η αβεβαιότητα και το ένα και το άλλο δεν θα έχουμε... Αβεβαιότητα έχει και άλλη πλευρά. Ποδοσφαιριστής. Ναι. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-222. Κόστος 0,62. Ένα μήνυμα για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Και σήμερις μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπούλας μας. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει πρωτάθλημα στο βόλεϊ σχεδόν από το πουθενά. Με πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να είναι κορυφαίος, ε. Ο Ραγγέλ. Ναι, ο Ραγγέλ. Ο Ραγγέλ χθες τους έκανε κουδούνια. Θα πάει και λίγο το ματσάκι. 3-0 μέσα στο Ρέντι. Και έχει την ρεβάνς τώρα στην έδρα του. Πολύ δύσκολα να χάσει με 3-0 και λιγότερους πόντους, ας πούμε, ώστε ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής. Είχαμε συνηθίσει το μοτίβο του ΠΑΟΚ στους τελικούς με τον Ολυμπιακό πολλά παιχνίδια, σε κάποια φάση και με τη Σύρο. Ανέβη του Παναθηναϊκού. Λίγο είχε τη συγκυρία ότι οι ξένοι του έμειναν σε αντίθεση με τους άλλους. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε ξένο καθόλου. Εμείς κάναμε το παγκόσμιο ρεκόρ να παίξουμε με τρεις λίμπερο μέσα. Πάλι καλά, είχαμε τρεις λίμπερο και είχαμε τέλος πάντων εξάδα. Λίμπερο. Και εντάξει, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός μάλλον όπως αναδείχνουν. Ναι. Αλλά αρχίσουμε να κάνουμε κινήσεις και εμείς στο βολή. Έχουμε πάρει δύο παίκτες. Θα πάρουμε κι άλλους. Στο χάντμπολ γίνεται καλή δουλειά. Έχει ενωθεί γυναικείο κεντρικό υπό το Δημήτρη του Χασικίδη. Τι εννοείς, παίζουν και άντρες και γυναίκες μαζί. Ένας έχει το τμήμα. Α, έτσι πως το είπες, έχει ενωθεί. Ναι, μου ζωή. Στο γυναικείο πήρε πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο. Στο γυναικείο. Δεν σας βλέπω. Στο γυναικείο χάντμπολ. Μπλέχθηκαν και παιδιά τα οποία είναι νέα γενιά. Οπαδοί που θα ασχοληθούν και καλό είναι να ανεώνεται και το κομμάτι του ΑΣ σε πρόσωπα. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να έχουν προσφέρει οι άνθρωποι που είναι στον ΑΣ και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, υπάρχει ένας μέσος όρος ηλικίας 70 ετών αυτή τη στιγμή. Που αυτό σημαίνει κόπωση, σημαίνει αδυναμία στις μεθόδους τις σύγχρονες, σημαίνει μια πεπατημένη η οποία ξεσύχει ένα τέλμα. Άρα καλό είναι να μπουν και βέβαια δεν είναι με το ζόρι εκεί αυτοί. Δεν ήρθανε άλλοι για να τους αντικαταστήσουν. Ωραία. Γι' αυτό σιγά σιγά καλό είναι τα παιδιά να μπαίνουν τα νέα, να προσφέρουν στο σύλλογο, να δημιουργείται παραγωγικό δυναμικό, να καταλαβαίνει και ο παδός πώς είναι από την πλευρά του παράγοντα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εμείς που είμαστε στη μέση, μεταξύ οπαδού και παράγοντα, έχουμε έρθει πολλές φορές σε φάση να συγκρούεται το οπαδικό μας συνέστημα με την ουσία πραγμάτων που πρέπει να κάνει ο παράγοντας. Από την άλλη βέβαια και ο παράγοντας δεν πρέπει να ξεχνά που απευθύνεται και ότι απευθύνεται σε οπαδούς οι οποίοι είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής τους η ομάδα. Εντάξει, άρα λοιπόν όλα είναι μια λεπτή γραμμή. Βέβαια να πούμε για το hardball ότι πριν χρόνια συνέβη αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πήρανε πρωτάθλημα και πήγαν και το παγύρισαν στο Σάραβρο.
Ναι, ακούγοντας ναι, ναι, Μάλαμα, Μητροπάνο και Κότσιρα. Έτσι δεν πας μπροστά. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Αλλά... Εντάξει, παιδιά στο χατμπόλ, ο Τσίλης και αυτοί ξέρω. Α, αφού εγώ είχα κάνει τραπέζι, το πω 24. Να. Ναι. Εντάξει, είχαμε μια καλή σχέση με τα παιδιά. Υπάρχουν εκπληκτικά παιδιά στο χατμπόλ του Πάου. Πηγαίναν οι άλλοι δηλαδή στην Πάολα. Φέρανε τον Αργυρό από την Αθήνα για να πανηγυρίσουν πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Εμείς τώρα με κοκόνι, δεν μπορούμε να πάμε ακούσουμε Αργυρό. Ναι. Την τυπάρα αυτή να. Με επίπεδο. Και μόνο που λέγεται κοκόνις. Όχι. πολιτικοποιημένο παιδί, σοβαρό παιδί, αθλητής. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που πραγματικά έχει περάσει τόσους τραυματισμούς και ήταν εκεί ξύλο το ένα το άλλο. Άσε το. Εντάξει, παιδιά τώρα που για ψίχουλα δίναν την ψυχή τους πόσα χρόνια. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Στους Άθων άλλαζε ο Τσίλης. Α, μιλάμε για καφενείο μεγάλο και κυρίως. Τσίλης καφενείο, ναι. Τώρα στον Ολυμπιακό είναι το λαμόγιο, δεν πειράζει. Ξέρεις, αλλάζει, ναι, αυτό, ναι. Ναι. Αλλά πολύ γέλιο. Τι πάρα μεγάλη. Γενικά σε αυτά τα αθλήματα βρίσκεις παιδιά, τα οποία δεν γίνεται να μην έχεις μια λόξα, ρε φίλε, για να το κάνεις αυτό για 500 ευρώ το μήνα. Και δεν το κάνεις για τα λεφτά. Ξεκινάς, ναι, ας πούμε, για τον αθλητισμό από πιτσιρικάς και έτσι το συνεχίζεις ακριβώς. Ναι, και απλά είναι η αναλογία χρημάτων κόστους, γιατί αυτά τα παιδιά δουλεύαν κανονικά. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι ισορροπή. Είναι χόμπι, τέλος. Είναι χόμπι. Είναι χόμπι. Αλλά δεν είναι χόμπι. Είναι χόμπι που μπορεί να σπάσει χέρια, πόδια, κεφάλια, χιαστούς. Βασικά είναι ερασιτεχνισμός. Όπως και να παίξει ένα παιδί, ας πούμε, στα ερασιτεχνικά που εκεί σπάνε χέρια, πόδια και την άλλη μέρα πρέπει να πάει στη δουλειά και δεν πάει, θα απολυθούν και χίλια δυο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι τα παρεπόμενα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Εμείς έχουμε τα μάτια μας στραμμένα μόνο στο ποδόσφαιρο, φέρω τον παιχτάρα, εκατομμύρια αυτά. Δεν έχουμε μόνο στο λέμε, ρε παιδί μου, η πλειονότητα του κόσμου. Ναι. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι γενικότερα, ας πούμε, τα τμήματα σε όλες τις ομάδες από πίσω ούτε έχουν την τοξικότητα όταν δεν εμπλέκονται, ας πούμε, τόσο πολύ οι οπαδοί μέσα. Και είναι απλά οι λάτρεις του αθλήματος. Δηλαδή, αν εμπλακούν οι οπαδοί ένθεν και ένθεν και το. Το θέλουν τα παιδιά αυτό. Το θέλουν από τη μία, αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, αν είναι να πλακώνεσαι, ας πούμε, δεν το θέλουν και αυτό. Το θέλουν, το θέλουν, ναι, λέει. Καλά, πλάκα κάνεις. Μάλιστα. Εσύ όταν ήταν γεμάτο το γήπεδο στο Χάντμπουργκ, ήταν μακελιό τώρα. Εντάξει, άλλο αυτό. Ήταν, ναι, ρε, εξτασιασμένοι. Άλλο γεμάτο γήπεδο και άλλο να πέφτει ξύλο, ας πούμε. Εκεί να δεις πόσο εξτασιασμένοι ήταν. Αφού και οι μισοί ήθελαν να συμμετέχουν. Εντάξει, οκ, ρε, ναι, δεν έχουμε είναι, δει... έχουν τέτοια λόξα. Δεν έχουμε δει με αφορμή, άλλο θέλω να πω. Έχουμε δει με αφορμή ερασιτεχνικά αθλήματα να γίνονται πράγματα. Τα ραντεβού στο Λαύριο και αυτά. Τώρα, και χιλιάδιο και όχι μόνο στο Λαύριο και σε πολλά άλλα. Αυτό εννοώ. Όχι την πόρωση να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο και με παλμό και να γουστά. Αυτό είναι, αυτό είναι πεμπτουσία. Καλά κάνεις και διευκρινίζεις. Ναι, αυτή είναι αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ότι αφορμή. Αυτό που έγινε στη Λαυρίου ήταν μια αφορμή για να μαζευτούν. Και όχι, σε πολλά άλλα έχουν γίνει. Σε πολλά, σε πολλά. Απλά δεν είχε κόστος ανθρώπινη ζωή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Με είδατε, με ξεχάσατε. Ναι, να, λίγο τα είπαμε εμείς. Δίνετε τα γκάζια σας κανονικά. Σταύρο, μια και προηγουμένως αναφέρθηκες στο αν έχεις πλάνο, σωστό, τι θα κρατήσεις, τι θα κάνεις ή ξέρω εγώ μπορεί να κάνεις μεταγραφές αν τις έχεις έτοιμες στο μυαλό σου, νέους, παλιούς, τι θα διώξεις σε δύο μέρες, μπορεί να κάνεις και 10 μεταγραφές. Έφαγα μια ψιλοφλασιά, στυλ Κοντέων, Σταύρε. Ναι, τώρα που κολλάει αυτό, στυλ Κοντέων, δεν παίζει ο Κοντέων, γιατί δεν παίζει ο Κοντέων. Θα θυμάσαι τραβούσα, κάθε εκπομπή είχα 2-3 μηνύματα και δεν παίζει ο Κοντέων. Ναι, ναι. Για 6-7 μήνες τώρα, όχι... Να δοθώ, αν σου πω ότι εγώ το είχα ξεκινήσει, τέλος πάντων. Γιατί είχε κάνει μια εμφανισάρα τότε με την Αγγελάρα, είχε σταματήσει Τζοβάνι μας. Τζοβάνι, 5 λεπτά είχε παίξει αμυντικό χάφρε. Πού την πήγε αυτό, Τζοβάνι. Τρίτο μπάκι είχε παίξει, πήγε γιατί είχε πάει καλά στα βρεφά. Σταμάτησε λίγο το Τζοβάνι, εντάξει. Σαν να δει τι. Είχε παίξει καλά, αφού κερδίσει. 5 λεπτά είχε παίξει, ρε. Ο συγχωρεμένος ο Άλε. Ποιος Αλπιγκίδης και αυτά, για καλό στα παιδιά 3-0 και την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, Παρασκευή αυτά και τη Δευτέρα, ο μεγάλη ομάδα, ο Αλπιγκίδης αναστάτωρε το σύμπαν. Για Σεμάκης, καλός εντερφόρη, ναι, προσπάσεις, ναι. Μπάσεις, πίσω ο Βόκολος, ξαναγεννήθηκε ο Βόκολος, το τέλος πάντων, ναι, παλιά θα θυμόμαστε. Σταύρο, και ο Γαϊτανίδης αυτό δεν τον ετοίμασα εξ αρχής, δηλαδή δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις τότε. Έκανε τραυματισμό βαρύ. Και προέκυψε τζόλης, ας πούμε, δηλαδή, τώρα πώς την έφαγα αυτή τη φλασιά.
Ο Γαϊτανίδης δεν τον είδε, το γούσταρε, α πούμε, ο Πενθερέα. Όχι, δεν τον λένε αυτό. Άκου λίγο, ρε. Ναι. Έχει ένα κακό, παίρνει φόρα και δεν με αφήνει να απαντήσω. Ναι. Είχε τραυματισμό το παιδί και πήγε στον απόλυτο μήνυμα μετά. Το ξέρω, και ρε, τώρα γύρισε. Ναι, δηλαδή δεν τον περίμενε καθόλου. Δηλαδή αυτό προτίμησε να το δώσει, ας πούμε, στον Απόλλωνα να πάρει και καλά παιχνίδια. Ας πούμε και δεν τον έδωσε ούτε καν παιχνίδι. Και όταν ήταν στα καλά του, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Θα μου πεις άλλες εποχές, άλλη εποχή, είχε στόχο πάω και αυτά, πρωτάθλημα τέτοια. Αλλά και προέκυψε τζόλις, δηλαδή τώρα να το γυρίσει πίσω. Ας πούμε στείλ είχα τις τραβούς, στείλ όλα αυτά τα παιδιά που πρέπει να εμφανιστούν. Επειδή είναι συγκεκριμένες θέσεις, εντάξει. Ο ναι. Γαϊτανίδης είναι ουσιαστικά... Αφού στα άκρα τώρα, είναι η ίδια θέση με τον Τζόλι, είναι δηλαδή winger και σέγκο striker. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξέρω θα γυρίσει, ότι θα πάει ο Κούτσικας στην προετοιμασία παρότι είναι 16χρονος. Ξέρω καλώς. Ότι θα γυρίσει ο Χατζηστραβός. Το παιδί ακούω άστο, ότι δεν θέλει. Άστο φίλε. Ναι, άστο, ξέρω, άστο. Ναι. Και από πιτσιρικάδες εκεί στην Τούμπα που πηγαίνει και στη Σκλεάδους, δεν πηγαίνει εκεί το σχολείο. Δεν ξέρω σε ποιο σχολείο πάει. Από πιτσιρικάδες μαθητές, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, έχω ακούσει ότι είναι παιχτάρα ο άνθρωπος και ανερχόμενος πολύ. Αλλά όλοι αυτοί είναι επένδυση, ρε Σταύρε. Δηλαδή, Τζόλιδες, Μιχαηλίδες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσεις ποιους τέσσερις πέντε θα βάλεις. Από τον Βόλο δεν ξέρω. Αυτοί που εκεί στο Βόλο δεν ξέρω. Μπαλογιάννηδες και αυτοί τι παίζει. Ο Διαμαντής σίγουρα πήγε καλά. Ο Μπαλογιάννης. Καλό σεντρομπάκι. Ναι, ο Μπαλογιάννης έχει ένα θέμα, φίλε. Που αν δεν το αλλάξει, δεν θα παίξει ποτέ σε ψηλό επίπεδο. Έχει το ίδιο τέμπο. Δεν με αφήνει να μιλήσω! Γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε! Έλα, δώσ' τα γκάσκα. Ναι, ο Μπαλογιάννης, αν δεν αλλάξει τέμπο στο παιχνίδι του, δηλαδή παίζει σε ένα τέμπο συνεχώς. Ωραία. Θα έχει θέμα, δεν θα παίξει σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος. Ψιλορητορικά τα λέμε, ρε. Ρωτάμε, απαντάμε ίδιοι στο περίπου, ρε. Σταυρεντάξει, γι' αυτό λέμε. Α, τι θα κάνει και αυτά, όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά α πούμε, Χατζηστραβός, αυτό όλα τα παιδιά μου ξεχωρίζει. Χατζηστραβός, εμένα είναι. Δεν είναι απλά που λένε μου. Με να μ' αρέσουν και τα μούτρα του. Δηλαδή ο Γαϊτανίδης είχε κάνει, ας πούμε, καλά πράγματα στην προετοιμασία. Μια χαρά. Σε σχέση τώρα με κάτι, τι να πεις τώρα, τέλος πάντων, τώρα που παίρνουν και εκατομμύρια πολλά. Απλά έγραψε κάτι ο συνάδελφος, συνέτερος και κουμπάρος μου, Δημήτρης Τσομπατζόγλου, χθες και έχει δίκιο. Ωραία. Ότι σε μια κακή ομάδα δεν μπορεί κανείς να φαίνεται καλός. Σωστό. Εντάξει. Ναι, όμως ο Τζόλης μπήκε με τον Νόβι πάντα. Ναι, πάνω, αλλά είδες μετά στα επόμενα παιχνίδια μετά το ψάχνουμε. Μετά ναι, έκατσε. Είδες. Έκατσε μετά. Τι να ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι. Και το άλλο για τον επόμενο Σταύρο, δεν ξέρω. Τώρα, αν κάνεις το λάθος και τον ακούσει εκεί γύρω στις 5 ώρα, τώρα δεν μιλάω τώρα για τις 12 εκεί τώρα με τον Σταύρο και αυτά, με το Στέργιο και λέω. Τον έχει στείλει τον άνθρωπο εκεί κατά τις 5, αν κάνεις καμιά ψηλοκατοστολή. Πάλι αρχίζεις τα ίδια. Δηλαδή έλεος. Δεν μπορεί να αναφέρεται, ρε Σάβ, και να λέει ανέντιμη ομάδα που πήρε ανέντιμους τίτλους. Δηλαδή από το 70 και μετά που πήραμε 3 πρωταθλήματα και 7 κύπελα. Σε συνεννόηση με ΕΠΟ, κυβερνήσεις, εμποσποδίες έχουμε πάρει. Επειδή όλα αυτά δεν τα ακούω και σίγουρα δεν είναι έτσι ακριβώς. Που δεν τρέχανε πίσω από τις φούστες της Μπακογιάννη για να τους σώσει τότε με τον Πανιόνιο, που ο Χατζάρας δεν είπε, τα λέω σε σένα να τα ακούσει πεθεράρες θα βρε. Ναι, δεν είπε ο Χατζάρας, κλείσε τις τηλεοράσεις να σας πω πώς κέρδισε ο Άρης και πώς σώθηκε ο Άρης με τον Γάλλο. Θα σου πω εγώ με τον Γάλλο τι έγινε. Δεν είπε ο Βενιζέλος, άσε να δώσει κι εγώ λίγο τα γκάζια μου, Σταύρε, μην κόβεις. Δεν είπε ο Βενιζέλος, μην μιλάνε αυτοί και στην Παπαναστασίου, είναι η πιο ευνοημένη ομάδα, η πιο ευνοημένη, τότε ο Βενιζέλος στα γούστα του, στα φόρτε του. Δεν πήγανε ο Καραμπέρης με άδειο φάκελο να πάρει το 2000 τόσο πέσω αδειοδότηση. Όλα αυτά είναι τυχαία. Δηλαδή δεν είναι εύνοιες αυτά, δεν είναι αβάντες, δεν είναι τα άρθρα. Είναι πεντακάθαρη κατά τα άλλα. Δεν έχει τώρα χώρο. Έχει ένα δεξί μπακ το Γάλλιο, θα με αφήσει το επειδή το πήρε. Δεν το ξέραμενο. Έχει ένα δεξί μπακ το Παπουτσά, το θυμάσαι. Παπουτσί. Κύριο Ντεβάσα. Το θυμάμαι στο τώρα. Σε κάποια φάση λοιπόν έχω φίλου εγώ στην Ευκαρπία. Ωραία. Και σε κάποια φάση τον βρίζουν κάποιοι Αργιανοί και γυρνάει γιατί είναι κοντά τα κάγκελα και του λέει καλά ρε, τι λέτε, ούτε με βαλέ δεν κόβω. Ούτε με βαλέ δεν κόβω, ναι. Ούτε με βαλέ, Λολίδης ένα μηδέν. Λολίδης και ο Χατζατζάρας. Κατσαβάκης ήταν, Κατσαβάκης ήταν. Μετά πήγε ο Χατζάρας. Α, μετά πήγε. Ναι. Νομίζω, αφού είπε ο Χατζάρας και θα σας ο Χατζάρας πήγε μετά και καλά ότι έκανε τη δουλειά με το Γάλλο γιατί είχε τη σχέση. Έτσι. Ναι. Και κατά τα άλλα, άλλος περήφανος και κακός αύριο η ομάδα μας. Άσε τι θα λέει στο κοινό τους, ρε, εντάξει, ρε. Θα μου πεις πού να τους καταγγείλει τώρα στους Αυγενάκηδες και στις Μαρούπες και σε αυτά με όλα αυτά που κάνουνε. Για χοντρές πολυδιοκτησίες και για τα λαβέρια. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Ναι, Batman, τους κούγες, τους καρυπίδες και όλα αυτά που δεν τους καταγγέλει
Η ομάδα μας κακός. Τέλος πάντων. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Έπηγε 11 και 35 και δεν θα μπορέσουν να βγουν οι άλλοι ακροάτες γιατί πρέπει να πραγματοποιήσουμε το διάλειμμα. Ναι. Ας περιμένετε λίγο ή ξανακαλέστε γιατί, παιδιά, πρέπει να διατηρήσουμε κάποιους χρόνους. Να είμαστε σύντομοι στις τοποθετήσεις μας. Ωραία. Be easy, ασύρμα το ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2-3-12-31-34-34. Το πιο γρήγορο και σταθερό ίντερνετ της αγοράς. Εθνική αντίσταση 171 είναι η αναδομό, παιδιά. Αναδομό παυλανακένηση.gr 2-3-11-2-41-508. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για ανακοινήσεις οι καλύτερες δυνατές στην αγορά. Πάμε στο διαλυματάκι και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Απιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάρτε σβάρα τα βουνά της κορφές που σου κου έρχεται. Μάλλον αυτό θα άκουσε και ο Σταύρος Κόλκος, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων αποχώρησε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και προκάλεσε συμπαντική αναστάτωση σε όλα τα γραφεία του Λίμπερο. Όλοι νομίζαν ότι είναι 12 η ώρα. Δεν έχουμε ρολόγια εδώ πέρα. Έχουμε κολκική προσέγγιση στην ώρα. Τι γραμματείες, τι μπήκε ο Χρύσανθος μέσα να κάνει εκπομπή. Λέει γιατί είσαι ακόμη εδώ. Τι γραμματείες, τι ιστορίες. Αλλά είμαστε εδώ κανονικά, δεν τελειώσαμε. Λίμπερο 107,4 και ψυχιατρίο. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα που σίγουρα έπεσε. Καλημέρα και αυτή έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος, δεν έπεσε ο ήρωας. Όχι, ο ψύχρεμος είμαι από Αθήνα. Γεια σου, ψύχρεμε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Επειδή είπατε για Κοντεόν, να σας πω και εγώ μια ιστορία με τον Κοντεόν, μια ανάμνηση που έχω. Ναι. Ήτανε τότε που πήραμε, ήταν πριν τα Κυριακή, που πήραμε το διπλό στη Ριζούπολη με το Σαλπιγκίδη και το Σπάσιτς. Αυτό ανέφερε και ο προηγούμενος φίλος. Ναι. Αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ήτανε τότε, δεν ξέρω εγώ, ήταν πολύ παλιά, δεν υπήρχαν κινητά ή δεν είχα εγώ κινητό. Τέλος πάντων, είχα αυτή την κάρτα που παίρναμε στο δρόμο. Τηλεκάρτα! Τηλεκάρτα ήτανε. Κάπου να μου γράφεις και ένα γράμμα. Ναι. Το είχα δει σε ένα καφενείο, βγαίνω τρελαμένος, πάω, βρίσκω μία, παίρνω ένα φιλαράκι παοκτσάκι εδώ πέρα, τρελαμένος κι αυτός, και μου λέει θέλω πρωτάθλημα και ούριαζε. Και του λέω, όχι φέτος, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα του χρόνου. Και αρχίζει να ουριάζει και να λέει, όχι, φέτος το θέλω, με Κοντεόν και Καρυπίδη για να τους ξεφτυλίσω. Ναι. Έτσι, αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, για τον Άγγελο, μας έχουμε κάποιες αναμνήσεις ωραίες, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς να ξεφτυλίζεις τον Γαύρο με Κοντεόν και Καρυπίδη, να είσαι φτωχός, και είναι αλλιώς να το ξεφτυλίζεις έχοντας ο Σαββίδη, ας πούμε, πρόεδρο. Μάλιστα. Άρα γούμενε γύρνα πίσω. Όχι γούμενε γύρνα πίσω, ούτε άγγελε γύρνα πίσω. Αλλά κάποιες ωραίες αναμνήσεις μας έχει χαρίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Επίσης, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περιμένε, καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ? Σταύρε, καλημέρα. Συνομιλητή του αφεντικού, θύμισε μου λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Ποιο, εμένα, λες? Ναι, συνεργάτη μάλλον, όχι συνομιλητή. Συνομιλητή πιανού αφεντικού? Συνεργάτη του αφεντικού δεν είσαι, του κύριου Κόλκα? Δεν είναι αφεντικό μου ο Κόλκας. Αφού έτσι μου είπε προχθές, ότι εγώ είμαι μόνο αφεντικό, τίποτα. Α, καλά, εντάξει, okay. Και εγώ είμαι αφεντικό. Ναι, όλοι μας είμαστε αφεντικοί, αφεντικά και πρόεδροι σε αυτή τη χώρα. Ναι, αλλά τέλος, κύριε, του Κόλκα δεν το έχει κανείς, σας το λέω να το ξέρετε. Ναι, εντάξει, οκ, okay. Και εγώ μπορώ να σου πω ότι είμαι διευθυντής 600 μέσα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα περάσεις. Ο Κόλκας περνάει, εσύ δεν περνάς. Ναι, έτσι λες, εσύ. Έτσι λέω. Ναι. Λοιπόν, παρακολουθώ την εκπομπή σας εδώ και κάνα μήνα. Θέλω όμως αυτό που σας ρωτήσω να είστε ειλικρινείς στην απάντησή σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τυχαίνει μετά τη δική σας την εκπομπή να αφήνω το χρόνο να τρέχει και επακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Το λεγόμενο lead-in, έτσι για να μάθουμε μερικά πραγματάκια. Ναι, ναι. Το οποίο παρουσιάζει ο Στέργιος ο Αναστασιάδης με τον κύριο από την Αλκμίνης. Θέλω τώρα να μου πείτε ειλικρινώς. Έκανε κάτι παράνομο ο Αναστασιάδης ο Στέργος? Έκανε κάποια αμαρτία που δεν συγχωρείται με τίποτα? Για ποιο λόγο το λες αυτό? Το λέω, ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος το ότι αντέχει αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι δηλαδή θέμα αντέχω, είναι μια συνεργασία που έχει τα χαρακτηριστικά της και η εκπομπή ακριβώς αυτός. Είναι ερωτήσεις του δημοσιογράφου που αντέχει το δημοσιογράφο της Αλκμίνης. Ναι, αυτό δεν νομίζω. Μια χαρά συνεργασία υπάρχει, μια χαρά είναι το κλίμα. Εγώ το καταλαβαίνω, ναι.
Εγώ πάντως φαντάζομαι δεν μπορώ να την αντέξω την εκπομπή, αν και αγαπώ και την αντίθετη άποψη και την δική μου άποψη και το αλουνού όλες. Απλά αυτή η εκπομπή λίγο με ανεβάζει την πίεση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προφανώς όμως υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι, ο λόγος είναι ότι πετυχαίνει. Το σκοπό της ανεβάζει την πίεση, την παρακολουθείς και την κριτικάρεις. Άρα. Σοβαρά, μιλάς ότι αυτός είναι ο σκοπός, δεν την πάρει. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι ένα κόνσεπτ. Είναι ένα κόνσεπτ, ας πούμε, θα πρέπει να το. Το οποίο μάλλον είναι πετυχημένο για να ανεβάζει την πίεση στον καθένα. Βεβαίως. Και αυτό είναι μέσα στο σκοπό, ας πούμε, των αντιπαραθέσεων και γενιά. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά, λοιπόν. Για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σας εξηγήσουμε μηντιακά πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Και behind the scenes. Εδώ ήμεθα να παρέχουμε σεμινάρια. Να δηλώσω κι εγώ αφεντικό. Δηλαδή, τώρα που έμεινα μόνο μου στο στούντιο, είμαι το αφεντικό του στουδίου. Όλοι αφεντικά δεν είμαστε. Αφεντικά της πόλης, αφεντικό το ένα, αφεντικό το άλλο. Το όνειρο, ρε παιδί μου, τέλος πάντων του καθενός. Δεν κακό. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express και σημερής διαγωνιζόμαστε ένας ο νικητής, άπαντες όμως κερδισμένοι. Έχουν μια δωροπιταγή της τάξης των 50 ευρώ στη διάθεσή τους να την ξοδέψουν καταλήλως. Εντάξει, δεν θα ανοίξουν και μπουκάλι. Αλλά χρειάζεται και ένα γυαλάκι όταν πας και ανοίξεις μπουκάλι και φεύγεις ξημερώματα από τα μαγαζά. Τουλάχιστον τα παλιά τα χρόνια που βγαίναμε έξω. Τα καλοκαίρια. Τα γειτονάκια μας, η Βίκ, από κάτω, στην Τζαμάλα του καφενείου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Ξωτικός Γιδάς. Πού σε βρε, αγόρι μου, εσύ. Χάθηκα. Σε πήρε ο πατέρας στα χωράφια, ε. Ναι, εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, και εγώ ήθελα να μπω, αλλά δεν είχαμε δουλειά, είχαμε δουλίτσα. τι να κάνεις. Μας κατέστρεψε. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι. Κι εγώ όλα καλά. Και φυσικά και είμαστε όλοι αφεντικά. Τώρα δηλαδή. Ναι. Να γίνεις αφεντικό του στουδίου, δεν. Αφού δεν είναι κανείς άλλος. Ναι, βέβαια. Γιατί να μην γίνεις. Γιατί να μην γίνω. Ένα ωραίο αφεντικό. Για το επόμενο δεκάλεπτο. Μα γιατί όχι. Έτσι. Αυτό είναι. Πού είσαι τώρα, τι κάνεις εκεί, δεν έχεις σχολείο και δεν μας ακούς. Τι. Δεν έχεις σχολείο. Φυσικά και κάθε μέρα. Εντάξει, ωραία. Χαιρόμαστε που. Κάνεις. Κάθε μέρα σας ακούω. Ταχύ ρύθμα μαθήματα για την επόμενη σεζόν, την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν. Την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν, φυσικά. Έτσι. Φυσικά κάθε μέρα σας ακούω. Σήμερα δεν πήγα δουλειά. Έτσι. Σήμερα κάθε μέρα αυτό. Ένα αυτά έρχεται ο πατέρας. Να μην κάνω, δεν έχετε να πάρετε καν πάλι. Να έρθουμε να βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι, ρε, εσύ. Να μαζέψετε πιο γρήγορα τη σοδειά. Γιατί όχι. Ψήνεσαι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν έχω θέμα. Ψήνουμε. Να σε καλά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, φιλιά, αγόρι μου. Γεια σου. Διάπλαση των παιδών. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη, συγγνώμη που δεν φέρω λόγο. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Επειδή άκουσα τον Τζάκαλο με τον Κοντέον, του ξαναζητάω συγγνώμη γιατί μάλλον δεν άκουγε χθες, γιατί εντάξει, έκανα χιούμορ, το πήρε τραβά, εντάξει, κανένα προβλήμα. Είναι ευχάριστο να τον ακούς. Βέβαια, εντάξει, λίγο το στάφερο θα τον αφήνω να μιλήσει. Τον παίρνει μονόδερμο. Πιστεύω ότι ο Κοντέον αυτή τη στιγμή όχι απλά θα φτερνίζεται. Τόσες φορές το όνομα Κοντέον στα Ερτζιανά δεν έχει ακουστεί ποτέ στην ιστορία των Ερτζιανών. Σταύρο, λύσε μου μια απορία. Σταύρο, θα κάνω το Σταύρο, ναι. Μια απορία. Όταν βλέπεις κάτι θρίλερ. Δεν του περίμενα αυτό. Κάνουν απαγωγές κάτι τύπου ή κοριτσάκια και αγοράκια. Τα αγαπημένα μου είναι. Τους φυμώνουν το στόμα, τους βάζουν τέρμα να ακούν αυτές τις αηδίες που ακούς. Ναι. Για ποιο λόγο το κάνουν, δηλαδή για να το τρελαίνεσαι. Όχι, για να είναι πιο ήπια η κατάσταση. Σαν απαγάγα, να ακούς και λίγο ωραία μουσικούλα. Ναι, στο τέλος για να πω, από Παναγιά μου. Πάντως το χειρότερο εμφανιστήριο που μπορούσαν να μου κάνουν εμένα είναι. Όλα κερασμένα, να πας μάλαμα, είσαι τέτοιο. Ωραίος είναι, ωραίο. Δεν έχεις πάει live.
Ωραίος είναι στα live, είναι πολύ άπτεμο. Φίλε, με βάλεις μάλαμα, δηλαδή μπορεί να βάλω αυτό τον ίσο. Δηλαδή, τι είναι, να αρχίζω να παίρνω καρέκλα και να βάλω βάρια να μου. Ωραία μπάντα, έχει τα παιδιά εκείνη μουσικάρες, είναι και λίγο παύξης ο μάλαμα. Σου δίνω τώρα και είδηση, είναι και παύξης ο μάλαμα. Σοβαρά, να τα πάρτα τώρα. Αλλάζει τώρα. Αλλάζει πολύ. 65% έτσι θα λες τώρα, μάλαμα τσιγάρα, τέλειο το κομματάρα. Θα το υποστώ δηλαδή. Όχι το πω. Ναι, σοβαρά. Ναι τώρα, τι σε λέω, για. Είναι δηλαδή σίγουρα κατοχυρωμένο. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει και διαρκείας, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω. Αλλά εντάξει, πάω. Όπως και ο Κώστο Αζόγλου έχει δηλώσει, με πάω. Ο αντίπας είναι Άρης, ας πούμε. Αριανάρα φανατική και το λέει. Ο Αζόγλου είναι πάω. Όπου βρε... Τι είναι πάω, που δεν σου γεμίζει το μάτι, που λες αποκλείεται, αυτός δεν είναι πάω. Αζόγλου, ήξερες ότι είναι πάω. Ποιος? Ο Αζόγλου, ήξερες ότι είναι πάω. Ποιος είναι ο Αζόγλου? Ο Κώστας Αρζόγλου, ο ηθοποιός. Επίσης, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Επίσης, ο Αργύρης, ο Μπακιρτζής. Ο Μπακιρτζής, ποιος είναι ο Μπακιρτζής? Χειμερινή κολληβητής, βρε, αγόρι μου. Χειμερινή κολληβητές. Άντε. Ναι, βρω, σε λέω, άλλοι. Εντάξει. Θα κάνουμε, κοίταξε, καλοκαιράκι που θα είμαστε πιο χαλαροί, θα κάνουμε μια εκπομπή και θα τους δώσουμε όλους στεγνά. Ποιος είναι τι. Ναι. Στο υπόσχομαι. Έτσι. Έγινε, να είσαι καλά. Φίλε, πότε λες να την κάνεις? Δεν ξέρω, όποτε, με... όποτε ορίσει ΕΠΑΕ. Πάντως, το χειμώνα λέγανε όλοι, λέω πια, τα Χριστούγεννα και λίγο είναι για τον κορονοϊό, παιδιά, είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν την βγάζουμε έτσι εύκολα καθαρή. Εντάξει, τα δίνω. Δηλαδή, μακάρι να... όχι τώρα πραγματικά, δεν είναι αστεία, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Σίγουρα δεν είναι αστεία, σίγουρα δεν είναι αστεία. Λοιπόν, έγινε ψηλά μου. Καλοκαίρι θα πέσει, έγινε ενάντια. Φιλιά, 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 φιλιά. Τον έκοψα τη φόρα να πούμε έτσι, έπεσε ένα. Άκου λίγο κλαρινάκι, ρε, να πούμε να... να γαλιάσει η ψυχούλα. Στην εκπομπή των αφεντικών, κυρίες και κύριοι, το ψυχιατρίο. Διευθυντές, αφεντικά, προέδροι, τσίος. Άπαντες τις ιδιότητες κατέχουμε. Εμείς σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς την ολοκλήρωση του σημερινού ψυχιατρίου μας, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, ένα αριθμό από το 1 στο 11. Θα μπει με φωνή, κάνει μπαλκο. Λοιπόν, νικητής μας είπε το 7. Αδιάβλητη διαδικασία. Κώστα Θεοδώρα. Η νικήτρια, ο νικητής. Είπα να είδες. Τι το λέω, τι το προκαταλαμβάνω, αφού κατεξοχήν το κοινό μας είναι γυναικείο. Εμείς είμαστε το queen.gr της Θεσσαλονίκης. Γιατί να μην έχουμε μια κατάληξη στο ίντερνετ διαφορετική, κυρίες και κύριοι? Γιατί να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, queen.th. Να φτιάξουμε το δικό μας. Πώς λέγεται αυτό τώρα στα ιντερνετικά, κάπως λέγεται αυτή η κατάληξη, το τελεία κάτι. Έλα, τον Μπόβαρη τα πήρε. Εμείς είπαμε κομψή, μάρευα, κομψότατη, ελεγκάν, εξαιρετική. Μπορούμε να τα λέμε κάθε μέρα. Και 100 χιλιάρικο. 100 χιλιάρικα, καλά είναι. Απακάμε διακοπούλες. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Παραδίδουμε σκυτάλι στην Τρόικα, την εκπομπή που σας αρέσει να λέτε αμάν τη λένε οι επόμενοι, αλλά μια χαρά είστε καρφωμένοι και καλά κάνετε. Τα ξαναλέμε την Δευτέρα. Φιλιά, τσάω.